Ένα καθάρισμα το θέλει, φίλε, εδώ πέρα λίγο το. Εγώ γι' αυτό δεν κάθομαι εκεί τίποτα το βράδυ. Καλησπέρα σας, Λίμπερο 107,4. All About Harrison Air. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7, όπως κάνουμε καθημερινά. Χρήσανο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα, Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου. Παραδόξως σήμερα από το ξεκίνημα. Ναι, όντως ήταν μια έκπληξη. Τρίτη σήμερα, 2 του Απρίλη. Νομίζω ότι έπαιξε ρόλο το τρίθα μέσα και σε τράβηξε εισαγωγικά. Θα το αλλάξουμε λίγο αυτό στο κάτω. Oh, γιατί. Πολύ ωραίο πρόγραμμα είναι αυτό. Ποια είναι η κυρία? Τηλεοπτικό σκουπίδι. Σκουπίδι, αλλά έχει ωραία κορίτσια. Μόνο στο Πάρολ Βλόβ έχει ωραία κορίτσια. Αυτή την ώρα τι να βλέπω. Αυτούς με τα μουσια πάνω και την. Βλέπεις κάτι. Ποια είναι αυτή που αρέσει στον Ασλαμά? Μια Κέρτσι, Μέρτσι. Φαντάζομαι στον Ασλαμά θα αρέσουν όλες. Κέρτσι, Μέρτσι. Κάπως έτσι λέει. Μάλιστα. Ξέρεις το άθλημα εδώ, το Power of Love? Όχι. Όχι. Ούτε εμείς το ξέρουμε. Δεν χρειάζεται το μάθημα. Οπότε, όχι, το μόνο που ξέρουμε είναι ότι okay, κάποια από τα 3-4 εκεί κορίτσια είναι ωραία. Αυτό μας αρέσει μόνο. Κανένα εισιτήριο για μπάσκετ θα δώσουμε. Εισιτήριο για μπάσκετ, ναι, δώσε δύο εισιτήρια. Δύο εισιτήρια. Τι μέρα σήμερα? Τρίτη. Δύο εισιτήρια. Άρης Προμηθέας. Να μην δώσουμε παραπάνω. Όχι, δύο εισιτήρια Άρης Προμηθέας. Τέσσερις παρατέταρτο το Σάββατο παίζει. Τέσσερις. Την ώρα θέλω να δω, Χρήστεθε. Την ώρα. Λοιπόν. Γιατί ρωτάς εμένα? Άρης Προμηθέας Πατρών. Σάββατο, τέσσερις παρατέταρτο, νωρίς-νωρίς. Στο Νίγκ Γκάλης Χολ. Ναι. FM και όνομα τεπώνυμο. Το στέλνετε στο 54526 για να πάτε κούτρα το Σάββατο στο παλέ. Θα κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν τις 7. Δεν ασκόβευε και πολύ ψημένους με τον μπάσκετ αυτό το διάστημα. Εντάξει, το ποδόσφαιρο μονοπολεί με την πορεία που πραγματοποιεί. Όχι, θα πάνε να δείτε τον μπάσκετ και στα καπάκια θα δούμε στην ΕΡΤ το παιχνίδι. Είναι και την ίδια μέρα κιόλας. Ναι. 4 πάρτε εδώ το ένα, 7 το άλλο. Είναι ό,τι πρέπει. Πας, βλέπεις τον μπάσκετ. Λοιπόν. Ελπίζω να μην μαυρίσει η καρδιά μας. Ε, κερδίζεις και πας με έναν ενθουσιασμό να δεις και το ποδόσφαιρο. Στο ΆΚΑ βέβαια. Και κλεισμένο το θέλουν εκείνο το μάτς βέβαια, αλλά εντάξει. Τι να κάνουμε. Και κλεισμένο. FM και όλα τα μηνύματά στο 54526. Μοναδικός τρόπος. Με ονοματεπώνυμο κιόλας. Είπαμε για τα εισιτήρια. Τώρα μιλάω γενικά για τα μηνύματα. Α, ορίστος, μετά τις 6 θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές. Στο ξεκίνημα μιας εβδομάδας όπου σιγά σιγά αρχίζουμε έτσι να ασχολούμαστε με το παιχνίδι του Σαββάτου κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ένα πολύ σημαντικό μάτς για το σύνολο του Σάβα Παντελίδη, το οποίο έχει κάνει ρεκόρ την Κυριακή. Τι ρεκόρ, φίλε, έκανε? Δεν το πήραμε χαμπάρι. Το βάλαμε σε όλα μπαουτάρι σήμερα βέβαια. Τι? Ο Άρης φέτος έχει την πιο παραγωγική του χρονιά επί Super League. Συγγνώμη ρε φίλε, μόνο τόσα λίγα γκολ έχω βάλει. Δεν μπορεί. Τα περισσότερα λάθος που είχε, όχι, είναι λάθος, στην κανονική διάρκεια. Α, τα playoff, κανονική διάρκεια μιλάμε. Κανονική διάρκεια. Ωραία. Τα περισσότερα... Μόνο 37 γκολ. Τρελώσε. Περίμενε. Τα περισσότερα που είχε βάλει. Ναι. Επειδή έγινε έρευνα σήμερα το πρωί. Τι έγινε? Έρευνα. Oh. Λοιπόν. Αυτά με φοβίζουν. Ναι. Γιατί δεν με πιστεύει? Ναι, 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 ναι. Δεν έχει εμπιστοσύνη στου συνεργάτε σου. Αυτό δεν είναι καλό. Ναι, ναι. Για πες τι έρευνα έγινε, ρε φίλε. Τα περισσότερα γκολ που έχει βάλει, ναι, είναι τη σεζόν 9-10. 9-10. Που είχε φτάσει τα 35. Μόνο! Ναι. Κοιμισμένοι ήμασταν. 35 γκολ. Τι έκανατε, ρε φίλε? Δεν γνωρίζω. Μόνο 35 γκολ. Βεβαίως. Μια άλλη σεζόν, δεν θέλω τώρα πια, έχεις 33 και... Εκεί... Α, τι κέρδιζα, με ένα μηδέν κέρδιζα. 12, 13, 13, 14, έχεις 32 κάπου, σε μια τις δύο χρόνια εκείνες. Υπάρχει ξεπέρασαι κάπου που υπάρχει αυτό να το δω? Wikipedia, τα είδες, πού τα ψάξες? Πού τα... Μίλα, είναι ραδιόφωνο, φίλε. Στη Super League, Ρεσάντα. Μιλάς εσύ. Super League, Greece. Ναι. Τα βλέπεις αυτά και κάθε χρόνο τη βαθμολογία. Α. Και πού ξέρεις το 6-7 δεν είχαμε παραπάνω, που δεν υπάρχει εδώ πέρα? Υπάρχει. Το 7-8. Να το 6-7 υπάρχει. Δεν ήσουν όμως. Το 7-8. 6-7 ήσουν. Τότε δεν ήσουν. Το 4-5. Ωραία. Το 5-6 δεν ήσουν. Το 4-5 ήσουν. Ναι. Εδώ. Και... Άρης. Α, τι έχει, Άρης. 35 γκολ. Μόνο. Mm-hmm. Συγγνώμη, και ο Παναθηναϊκός πήρε το πρωτάθλημα με 54 μόνο. Και βγήκαμε. Πέμπτη. Πέμπτη. Ωραία, ναι, προχώρα. Κάτω πάρουμε 6-7, ρε φίλε, περίμενα. 6-7. 6-7. 32. Ναι, μόνο. Μόνο, τέταρτος. 26 γκολ άμυνα και την άμυνα, έκανες και την άμυνα θέμα. Αφήσουμε και τίποτα για αύριο, Ρίξα. Άντε πάλι αύριο, δημόσιος υπάλληλος, ρε φίλε. Λοιπόν, ναι. Μετά με κάτι τεσσάρες που έχεις φάει φέτος, πάντως δεν νομίζω είναι η άμυνα σου καλύτερη. Ναι, σεζόν 7-8, 33. Τέταρτος. Βεβαίως. Με 20 γκολ παθητικό καλό. Πολύ καλό, όχι απλά καλό. Τότε ήσουν με Μπάγεβιτς, βέβαια, Ντουσκάρ, φίλε.
Μπαλάρα. Σε πόσα μάτς, σε 30. Σε 30. Ωραία, ναι. 8-9. Ναι. Έκτος. Με τη Λάρισα, την Μπαρτσελώνα. 30 γκολ ενεργητικό, 31 παθητικό. 47 βαθμούς. 47 βαθμούς είχες. Τέσσερις λιγότερο. Πας και για ρεκόρ βαθμών φέτος στη ναι. Super League. Ναι, ναι, ναι. Μπορείς ναι. να το περάσεις. Ναι. Γιατί το maximum είναι 50 που έχεις φτάσει. Ναι. 35, ορίστε. Αυτά που πέρασες. Ναι. Το 9-10. Ωραία. Ωραία. 10-11. Που βγήκε σε 40. 29 γκολ έχεις. Ολυμπιακός Βόλου 40. Ολυμπιακός Βόλου 45 βαθμούς υγιές και 47 ο ΔΕ και 48 ο ΠΑΟΚ. Ναι. Με σφαγές φυσικά του Άρη. Πάμε παρακάτω. Σεζόν 11-12. Θα τη φορτώσει τώρα. Βγήκες ένατος με 29 γκολ. Ναι. Και να μάθεις λιγότερο. Ναι. Και 37 βαθμούς τότε. Mm. 12-13. Ναι. 13. Λείπεις. Να μετά θα λείψεις. 32, ορίστε. 13ος 32 γκολ έβαλες. Βεβαίως. Έβαλες 40. Σωστό. Ναι, έβαλες κάτι πεντάρες στο Λεβαδιακό στον Αστέρα Τρίπολης γι' αυτό. 13-14. Οκ, okay, τελευταίος 26 και 53 γκολ παθητικό. Μία νίκη εντός έδρας είχες. Μία 16. Ποια ήταν? Του Πανιώνιου, 1-0. 10 ισοπαλίες. Είχες κάνει συνολικά. Τρεις νίκες όλο το πρωτάθλημα. Εκπληκτικό. Μπράβο στη... 13 ισοπαλίες, 18 ήττες. Μπράβο. Εκπληκτικά. Είχες τη χειρότερη επίθεση και τη χειρότερη... Όχι, τη χειρότερη άμυνα δεν την είχες. Τη χειρότερη άμυνα την είχε η Ξάνθη και ο Απόλ. Ξάνθη που σώθηκε με μπαράζ που εφεύρεσε. Στο Βικελίδη δεν είχε τον μπαράζ. Ναι. Α, μπράβο. Πάμε παρακάτω. Αυτό δεν είναι. Μετά παρακάτω... Δεν έχει. Δεν έχει. Κοιμήθηκες. Το σκέφτηκες εσύ. Ναι. Πώς έχουμε τώρα, 37 γκολ. 26 παθητικό. Εντάξει, πολλά είναι το παθητικό. Το μεταξύ βλέπεις και ο Ατρόμητος έχει 36-26. Δηλαδή έχει στην ισοβαθμία, παίζεις. Στην ισοβαθμία μετράνε πρώτα το μεταξύ σου. Αν κερδίσεις όμως 2-0 εσύ τον Ατρόμητο και ισοβαθμίσεις, μετά πάει η καλύτερη επίθεση. Δες πως είναι 37-36. Και υπάρχει το ενδεχόμενο. Βέβαια ο Ατρόμητος τώρα παίζει με τον Απόλλωνα. Και τελευταία αγωνιστική παίζει με τον Όφη. Οπότε έχει τη δυνατότητα να σκοράρει. Ρίξε και εσύ 4 στον Παναθηναϊκό. Και θα γίνει δουλειά. Υπάρχει μακρινός... Ρίξε 7 στην Ξάνθη. Ρίξε 7 στην Ξάνθη. Λοιπόν, ναι. Και μετά είναι 36-26 και μετά πάει η καλύτερη άμυνα. Είναι πάρα πολύ κοντά οι ομάδες. Μην μας πεις να πει και εσύ για τον Παράζ, το διάβασα από το γράψαν συνάδελφος. Πολύ μακρινό. Δηλαδή θα πάμε στην ισοβαθμία. Θα κερδίσει ο Άρης με 2 γκολ διαφορά. Θα ισοβαθμίσουμε. Θα έχουμε την ίδια επίθεση. Θα έχουμε την ίδια διαφορά. Θα είναι στο συν 11 και 2. Μετά θα είναι τα ίδια γκολ. Δηλαδή θα έχουν πετύχει από 50 γκολ ο καθένας. Είναι πολύ μακρινό. Και μετά θα είναι και θα έχουν δεχτεί από 29 γκολ ο καθένας. Αυτή είναι η μπαράζ. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι πολύ μακρινό. Έχεις πάντως τώρα. Τον ψάχνουνε. Τον. Όλοι οι γυναίκες τον Άγγελο ψάχνουνε. Τι γίνεται, ρε φίλε, γιατί έτσι. Και δεν ψάχνει καμία εσένα. Λοιπόν, άρα. Άρα. Έκανες ρεκόρ γκολ δηλαδή στη Super League. Ναι, ναι, ναι. Εδώ έχεις πια ψάξει και τα 2002 και 2001 και τέτοια. Η Super League. Η Super League πότε ξεκίνησε? Τη σεζόν που ανέβηκες νομίζω. Ποιο? Το 2003. 6-7. Το 6-7 ξεκίνησε η Super League. Ναι. Μάλιστα. Τώρα το θέμα πρέπει να κάνεις είναι στην Αλφα Εθνική. Στην Αλφα Εθνική δεν νομίζω να έχεις κάνει ρεκόρ. Καλά, εννοείται. Γι' αυτό σου λέω πρέπει να το ψάξεις. Ψάξε το εύκολο δηλαδή. Πέντε τέτοια, πέντε διοργανώσεις. Από το 79 να ξεκινήσω δηλαδή. Όχι. Από πότε? Το 14. Να μιλάμε για άρρωστα άνθρωπο τώρα. Ναι, τι, αυτό είναι το θέμα. Από το 14, να κάνεις έρευνα. Το 14 να ξεκινήσω. Άντε, καλά. Ξεκίνα από το... Πού είναι τα Πανελλήνια πρωταθλήματα, από το 28. Μέχρι το 28 δεν υπήρχε ΕΠΟ. Από το 28. Από το, 79, μέχρι, από το 23 από το βασικά υπάρχει ΕΠΟ. Από το... 1923 υπάρχει ΕΠΟ. Από το 28 λοιπόν το πρώτο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ξεκίνα. Από το 79 θα ξεκινήσω. Θα σου μιλήσω το 1928 λέει, ψάξε να δεις τα γκολ. Ναι, ναι, τι ρε φίλε. Ναι, έγινε, ευχαριστώ τώρα. Μετά 7-10 που έχω κενό. Ψάξε. Βέβαια, από θα άνοιξα κοιτάπια μου και θα το ψάξω. Εντάξει, έχει τη δική του σημασία πάντως. Αυτό, σαν στατιστικό. Το ότι έχει καταφέρει ο φετινός Άρης και κύριος ο Άρης του Παντελίδη να καταγράψει το συγκεκριμένο ρεκόρ.
Έχει καταγράψει και αρνητικά στον πρώτο γύρο αμυντικά. Τότε βέβαια δεν ήταν ο Παντελίδης. Ήταν βέβαια σε μια τεσσάρα και ο προπονητής του Άρη. Ναι. Ήταν σε δύο τεσσάρες βασικά, γιατί υπάρχει αυτή με τον Ολυμπιακό. Αλλά είναι μια ομάδα την οποία βλέπεις ότι βρίσκει τον τρόπο για να σκοράρει. Και όχι ένα, μπορεί να βάλει και δύο, μπορεί να βάλει και τρία. Και άμα έχει και λίγο χρόνο παραπάνω, μπορεί να βάλει και τέσσερα. Γιατί με τον Όφη έβλεπε τον Άρη. Έκανε το 2-1, πήγε να βάλει και τρίτο γκολ. Έβαλε το τρίτο γκολ, πήγε να βάλει και τέταρτο. Αν είχε χρόνο, θα το πετύχει, εγώ πιστεύω. Ναι. Το τέταρτο γκολ. Είναι μια ομάδα που σκοράρει. Αυτό είναι θετικό. Και ενώ έχει πρόβλημα στην επίθεση. Πολύ βασικό αυτό. Στη θέση του επιθετικού, βασικά, όχι στην επίθεση. Στη θέση του επιθετικού. Πρόβλημα έχει εσύ. 7 γκολ έχει βάλει ο σεντερφόρ όταν έπαιξε. Και στα υπόλοιπα, αυτό που έπαιξε σεντερφόρ επίση έβαλε πολλά γκολ. Μάλιστα. Άρα πρόβλημα δεν έχει καθόλου. Okay. Προβληματική είναι η έννοια στο μυαλό του, του επιθετικού. Σκοράρουν οι περιφερειακοί γύρω-γύρω. Αυτό είναι το βασικό. Ναι, έτσι το λέμε. Γιατί στην Μπαρτσελόνα ποιο σκοράρει. Άντε πάλι. Ποιο σκοράρει, ρε φίλε, στην Μπαρτσελόνα. Ο σεντερφόρ, ο Σουάρε τι είναι, σεντερφόρ. Δεν θέλω να βγάλω του περιφερειακού από το παιχνίδι. Ναι. Απλά σου λέω ότι τον κίλερ δεν τον έχει. Τον κίλερ. Ο κίλερ, άμα έρθει ο κίλερ στον Άρη, θα μα λέει ότι είναι αργό. Ότι δεν παίζει το, δεν ταιριάζει το παιχνίδι που παίζει ο Παντελίδης και δεν μπορεί να έχει τη σωστή ανάπτυξη από τα πλάγια κτλ. Οτιδήποτε υπάρχει στο ποδόσφαιρο και οτιδήποτε υπάρχει στον Άρη, βρίσκεται το αρνητικό για να το τονίσετε. Καταγράφουμε και τα θετικά και τα αρνητικά πάντα. Τι? Πάντα και τα θετικά. Όχι, και τα μόνο αρνητικά. Το αρνητικό. Εδώ μου είπε κάποιο γιατί βάλατε, λέει, για το πρόστιμο στο Ματέο Γκαρσία. Κάτσε να ξεκινήσω τώρα, να τα πω. Να. Δεν το πει για μας, βασικά το είδε σήμερα σε άλλο μέσο. Ναι. Το βάλαμε εμείς χθες, παιδιά. Το βάλαμε χθες. Λοιπόν. Φυσικά και θα μπει το θέμα του προστίμου. Γιατί δεν είναι δυνατόν από τη μία να ζητάτε η ομάδα να λειτουργήσει επαγγελματικά, να μιλάτε για οργάνωση, να μιλάτε για οργάνωση στα τουρνικέ, για οργάνωση στο ένα, για οργάνωση στο άλλο, για οργάνωση στην μπουτίκ, για οργάνωση στις ακαδημίες, για οργάνωση στο ποδοσφαιρικό τμήμα, για πειθαρχία μετά τον αποκλεισμό από τον εργοτέλη. Και όταν υπάρχουν φαινόμενα πειθαρχίας, επειδή είμαστε σε καλό φεγγάρι τώρα και καλό momentum, μην το λέτε για τον Γκαρσία το πρόστιμο. Και επειδή είναι ο Ματέο. Και επειδή είναι ο Ματέο. Γιατί άμα ήταν κάποιος άλλος. Ενώ άμα ήταν ο Φετβατζίδης ή ο Γιουνές, θα λέγατε πρόστιμο! Καλά τον έκανε. Καλά τον έκανε. Μπράβο στον Παντελίδη για την πειθαρχία. Ναι. Παιδιά, δεν είναι καφενείο η ομάδα. Για μένα έπρεπε να το ανακοινώσει και επίσημα το πρόστιμο. Έμεινε ως πληροφορία απλά. Ποιο πήγε, ο αθλητικός διευθυντής, ποιο πήγε. Προπονητής, ποιο πήγε. Και ο αθλητικός διευθυντής εκεί και ο προπονητής. Τέλος πάντων, αυτοί που πρέπει να πάνε τέλος πάντων και τον είπανε πρόστιμο για το συγκεκριμένο πράγμα. Και όπως το θα χαλάσει, λέει, η μεταγραφή. Ο γκουρού, ο άλλος. Ναι, ο football manager 13. Θα χαλάσει η μεταγραφή γιατί ο Ματέο θα πληρώσει τραπέζι του συμπαίκτες του για πειθαρχικό παράπτωμα. Γιατί αυτά είναι τα προστήματα στον Άρη φέτος. Να ξέρετε, δεν είναι πρόστιμα. Προστήματα το έγραψε και ένας άλλος. Πρόστιμα, μπερδεύτηκα εγώ. Πρόστιμα. Προστήματα πιο νωρίς. Και εκτιμένη ταχύτητα. Ναι, εντάξει. Πρόστιμα, ναι. Όπως έγινε το γέμα την προηγούμενη εβδομάδα πάνω στο Χορτιάτη, αυτό το σκοπό εξυπηρέτησε. Όταν υπάρχει κάποιο πρόστιμο ή μαζεύονται πολλά, έτσι θα πληρώνουν οι ποδοσφαιριστές. Έτσι θα το πληρώσει και ο Ματέο. Και επειδή. Και εγώ αυτό το σχόλιο ξεχώρισα περισσότερο που ανέφερε χθες. Άμα ο Ματέο δεν μπορεί να πειθαρχήσει, ας μην μείνει. Και όπως είπε σωστά και ο Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος χθες μέσα στα αποδυτήρια, οι παίχτες πρέπει να πειθαρχούν στα θέλω του προπονητή. Οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής, είτε είναι δεκαδάτος, είτε είναι αναπληρωματικός. Όταν λέει ο προπονητής κάτι, πρέπει όλοι να πειθαρχούν σε αυτό. Δεν πάνε να είναι παιχτάρας, δεν πάνε να είναι ο πρώτος σκόρερ. Πρέπει να πειθαρχεί. Αυτά μας φάγανε στο παρελθόν. Θα σας πω ένα παίκτη που όλοι τον γουστάρουμε. Ένα παίκτη που πλέον θα μείνει για πάντα στις καρδιές των Αριανών και μακάρι κάποια στιγμή να δουλεύεις και στην ομάδα. Και μιλάω για τον Νέτο. Και λέω για τον Νέτο γιατί ο Τούρτα δεν παρεξηγείται κιόλας. Δεν παρεξηγείται. Ο Τούρτα λοιπόν, όταν πήγαινε καλά η ομάδα και έβγαινε έξω, πηγαίνατε και τον κερνούσατε σφινάκια. Οι ίδιοι άνθρωποι που τον κερνούσατε σφινάκια, όταν η ομάδα δεν πήγαινε καλά, μου στέλνατε φωτογραφίες του ότι είναι έξω. Αυτό δεν είναι τρόπος λειτουργίας ομάδας. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση δεν έπρεπε να είναι έξω. Και αν βγήκε, μεγάλο παιδί είναι, κανονισμοί υπάρχουν στην ομάδα, κανόνες υπάρχουν, εσωτερικός κανονισμός υπάρχει, θα υπάρξει το ανάλογο πρόστιμο.
Δεν γίνεται όμως ανάλογα με το ποιος παίκτης είναι συμπαθής και ποιος είναι αντιπαθής να λειτουργούν οι κανονισμοί. Γιατί διαφορετικά θα πάψουν να υπάρχουν κανονισμοί. Θα πάψει να υπάρχει εσωτερικός κανονισμός. Όπως λοιπόν πριν από λίγες μέρες ένας άλλος ποδοσφαιριστής για πράγμα που έγινε στην προπόνηση και αφού έγινε στην προπόνηση ήταν εντός των τυχών και δεν υπάρχει λόγος δημοσιοποίησης αφού επέλεξε η ομάδα να μην το δημοσιοποιήσει. Πλήρωσε το τραπέζι στον κυνηγό. Ωραίος ο κυνηγός. Έτσι και ο Ματέο τώρα, αλλά για ένα παράπτωμα που έγινε δημόσια. Άρα δεν γίνεται να το κρύψεις. Θα πληρώσει ένα αντίστοιχο τραπέζι. Θα το πάμε στο Mr. Gold να πληρώσει για να τον κάνουμε και καλύτερη τιμή. 62-85-86 Ματέο. Mr. Gold, κορυφαία πίτσα, τη βγάλεις με πίτσα εσύ. Είσαι και πιο μικρός. Δεν γίνεται η αυστηρότητά μας ή οι κανονισμοί ή οι κανόνες μέσα στην ομάδα να πηγαίνουν ανάλογα με τα κέφια σας. Και κανένα δύο μας μαλώσατε κιόλας στο λαμπαουτάρι γιατί το γράψαμε. Αποφασίστε τι θέλετε. Είναι το γνωστό που λέμε. Το γράφεις γιατί το γράψες. Δεν το γράφεις γιατί δεν το γράψες. Δεν γίνεται έτσι όμως. Η ομάδα έχει κανονισμούς. Και οι κανονισμοί πρέπει να ακολουθούνται από όλους. Και φυσικά, να σας πω και κάτι. Μπήκε το πρόστιμο. Και τελείωσε εκεί το θέμα. Δεν συνεχίζει. Και είδατε ότι χθες το βράδυ και ο παίχτης έκανε μια ανάρτηση στα social media. Ακριβώς. Και γράφει όλοι μαζί. Το δέχτηκε. Δεν είπε κάτι, το δέχτηκε. Εν τω μεταξύ μου στέλνει ένας. Κυκλοφόρησε ότι δεν το δέχεται και δεν ζητά συγγνώμη. Λέω ποιος το κυκλοφόρησε. Ράδιο Αρβίλα. Ναι. Ράδιο Αρβίλα ήταν στον Αντένα, πήγε στο Sky. Μήπως φεύγει κιόλας την εβδομάδα επειδή του επιβλήθηκε πρόστιμο. Κοίταξε, είναι ικανοί κάποιοι να το πούνε. Άμα δεν μείνει ο Ματέος στο τέλος. Το πρόστιμο, λάθος χειρισμός. Οι μπούρδες που κυκλοφορούν κατά καιρούς. Περίμενε λίγο. Όπως ο Ματέο, αλλά κυρίως άλλο είναι το παράδειγμα το πιο χαρακτηριστικό. Ο Ματίγια δεν έπαιζε γιατί έφυγε ο Ερέρα. Γράφατε οι μπουρδολόγοι. Δυσαρεστημένος και θα φύγει το Γενάρη ο Ματίγια. Μπουρδολόγοι. Μπουρδολόγοι. Που προσπαθείτε κάθε φορά να εκμεταλλευτείτε ένα αρνητικό για να βάλετε στον κόσμο, να τον βάλετε στη διαδικασία να σκέφτεται αρνητικά. Μπούρδες. Μην επαναλάβω τώρα τις μπούρδες όλες κατά καιρούς, από τα μπλόκο του ΙΚΑ, τα μετοχικά κεφάλαια, τους δικηγόρους που λέγανε για πολλά. Παρεπτόντως, μια που είπα για μπούρδες και μπουρδοεπιλογές, να ρωτήσω κάτι, να στείλω ένα μήνυμα. Βουό, παλικάρι μου, εσύ που κοιτούσες την κερκίδα προχθές σαν χαζός, συγχαρητήρια για την επιλογή σου, φίλε. Συγχαρητήρια για την επιλογή σου που πήγες στην ομάδα που έχει τους μισούς βαθμούς από τον Άρη. Μπράβο, παλικάρε. Συγχαρητήρια. Πανηγυρίστε κι άλλο εσείς στην Κρήτη. Οι μπούρδες. Πανηγυρίστε κι άλλο. Ξαναπείτε Εβραίους στους Αριανούς. Αυτά τα άλλα τρία. Την άλλη φορά. Τώρα η άλλη φορά δεν ξέρουμε πότε θα είναι κιόλας. Δεν ξέρουμε, πρέπει να γυρίσετε κιόλας. Είναι ένα θέμα αυτό. Τόσα να σώσουνε. Γιατί εκεί πάει να γίνει. Εκλογές έχει. Οι μονίμως ευνοούμενοι. Εσείς, ό,τι υπάρχει ασπρόμαυρο είναι ευνοούμενο σε αυτή τη χώρα. Όχι τέλος πάντων. Για να επιστρέψουμε στο θέμα του Ματέου, είναι ξεκάθαρο. Γιατί άμα δεν τιμωρήσει τον παίχτη, θα υπάρξει ένας άλλος Ματέος σε κάποια άλλη φάση. Κατάλαβα, ρε φίλε. Δεν έγινε αντίστοιχα πράγματα, δεν υπήρξε τιμωρία. Θα υπάρξει σε όλα. Θα υπάρξει σε όλα. Υπάρχει πειθαρχία, υπάρχει εσωτερικός κανονισμός, παιδιά, στα αποδυτήρια. Ο παίχτης παράκουσε τις εντολές του προπονητή. Και του το είπανε, χθες στα αποδυτήρια. Και να το έβαζε στο πέναλτι, πάλι θα σου βάζει. Φίλε, δεν έχει σχέση που δεν έχει, το διευκρινίσαν, δεν έχει σχέση αν το βάλεις ή όχι. Και να το έβαζες πάλι πρόστιμο θα το λύσει, το είπαν του παιδιού. Φυσικά υπήρξε εντολή από τον πάγκο να το εκτελέσει την κοινή. Το παράκουσε, δεν καταλάβω. Αυτό θέλετε. Και ο παίκτης φαντάζομαι. Δηλαδή την επόμενη φορά, προσέξτε λίγο, αν την ώρα που γινόταν αλλαγή ο Φετφατζίδης, που τον είδα ψιλοκουνήθηκε λίγο. Αλλά ευτυχώς, και μπράβο του στο τέλος, μπράβο του, το αυτονόητο έκανε, σήκωσε και τα χεράκια του και χειροκρότησε τον κόσμο. Ακούει ο λαμπαουτάρι. Έτσι πρέπει. Το λέγαμε.
Έτσι πρέπει. Δεν κατάλαβα. Τιμάς αυτούς τους 15, 16, 17 χιλιάδες που βρίσκονται στο γήπεδο για να σε χειροκροτήσουν. Και όταν βγαίνει, σε χειροκροτούν. Πρέπει να τα αποδώσεις. Και μπράβο του που το έκανε. Εγώ σου λέω δεν το δεν χειροκροτούσε. Γιατί το ξεκίνησε λίγο. Φαινόταν ότι μέσα του δεν του άρεσε η αλλαγή. Παρ' όλα αυτά έκανε το σωστό. Εγώ σου έλεγα δεν έκανε το σωστό. Και αντί να χειροκροτήσει, κλωτσούσε ένα μπουκάλι. Τι θα λέγατε, δεν πειράζει? Όχι. Θα βρίσατε. Θα λέγατε τι άγανε αυτό, θα δείτε πως την είδωσε, ο Άρης είμαστε. Αν όμως κλωτσούσε ο Ματέο το μπουκάλι. Θα λέγατε, έλα το παιδί δεν έπρεπε να το... Παιδί, έχει δίκιο που το έκανε. Όχι, δεν πάει έτσι παιδιά. Δεν γίνεται. Δεν είμαστε σαν τους μπαμπάδες και τις μαμάδες που τα παιδιά μας είναι τα καλύτερα. Κανένας που δεν... στην τελική μου τα δικά μου τα καλύτερα. Αλήθεια είναι αυτό. Ε? Και τα δικά μου θα τα κάνω εγώ κάποια στιγμή. Ναι. Λοιπόν, κανένας δεν είναι πάνω από την ομάδα. Κανένας. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο να έρθει αύριο στον Άρη πάνω από και την ομάδα. Το κάνω, και το κάνω θέμα σήμερα έτσι λίγο παραπάνω. Για την οτροπία τη δική μας. Γιατί εντός της ομάδας δεν υπάρχει θέμα. Τελείωσε. Αυτό ακριβώς. Αλλά κάποιοι το συνεχίζετε. Αλλά το δημιουργείτε τώρα εσείς. Που του δίνετε προεκτάσεις. Δεν θέλει να πάρει 250 χιλιάρια του χρόνου Ματέο. Γιατί του βάλες πρόστιμο να πληρώσει ένα τραπέζι. Λοιπόν, σοβαρευτείτε σε αυτά τα θέματα. Η ομάδα πρέπει επιτέλους να λειτουργήσει επαγγελματικά παντού. Και η απέτησή μας είναι να λειτουργήσει επαγγελματικά παντού. Έχει πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να κάνει ακόμα. Αλλά όχι να διορθώνουμε και τα σωστά. Τέλος με τον Ματέο. Το μαγαζί που θα επιλέξει να δούμε. Για να κάνει αλήθεια. Το τραπέζι. Και από εκεί και έπειτα όλα καλά. Αν και κάπου πάει το μυαλό μου. Εντάξει. Σένα συχνάζει πολύ. Εκεί θα πάει μάλλον. Λοιπόν, να του πάει όπου θέλει ο Παλίκαρος. Και μπορεί να το συνδυάσει κι αλλιώς. Να συνδυάσει, να κάνει ένα τραπέζι, άμα είναι ξύπνιος, ένα για το πρόστιμο και στο ίδιο τραπέζι για την ανανέωση συμβολέου του με τον Άρη. Να το συνδυάσει και έτσι, δεν ξέρει. Μπορεί να γίνει και έτσι. Και ένα για την ομάδα και ένα για του δημοσιογράφου κιόλα, αν θέλει. Όχι, του δημοσιογράφου θα μαζέψουν, μα τάισαν. Άστο, δεν θέλω. Επίσης πάω σε όλες τις εκδηλώσεις, δεν τρώω. Ποιες εκδηλώσεις? Που γίνονται για εμάς τέτοιες. Δεν τρως ποτέ σε αυτά. Τρως μετά. Σε μια που είχαμε πάει, δεν. Άλλο τραπέζι, φίλε. Φαγητό. Πας για φαγητό τραπέζι, εγώ σε λέω με μπουφέ και τέτοια. Α, όχι, μπουφέ. Σε μπουφέ δεν τρως ποτέ σε εκδηλώσεις, δημοσιογράφος. Υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι με το κινητό του έτσι. Σε περιμένει. Έφαγε τον αγλέωρα και μπορεί να έχει φάει ένα τυροπιτάκι. Και να σε πάρει την ώρα που τρως το ένα τυροπιτάκι. Γιατί αυτή είναι η εποχή μας. Δεν τρώω ποτέ τυροπιτάκι. Τα σφολιατικά παχαίνουν, Βασίλη μου. Είναι... Έχει σφολιάτα και κάνω διατροφή. Κατάλαβες, δεν γίνεται. Λοιπόν, πριν πάμε στο break, ναι. Να σας πω ότι μετά την εκπομπή σήμερα θα πάω φιλοξενούμενος στους μπεταράδες. Ήδη βλέπω ότι κάποιοι έχουν πιάσει στο YouTube τον μπεταράδο και με βρίζουν. Πολύ ωραία παιδιά, μπράβο, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ που με κάνετε διάσημο για μία ακόμη φορά. Θα μιλήσουμε όντως, όπως είπανε, για το μεγαλύτερο, όχι ομάδα που έγραψαν, το μεγαλύτερο σύλλογο της Μακεδονίας. Και επίσης θα μιλήσουμε για πάρα πολλά πράγματα, να ακούσετε και καμιά αλήθεια, γιατί φτάνει να ακούτε μόνο τα διαφορετικά και όσους γιόρταζαν χθες. Ακούστε κάτι διαφορετικό, δεν πειράζει. Ενίσχυση χρειαζόμαστε από το αριανό φίλαθλο κοινό εκεί. Στημένοι και λυποί θα λάβουν τις απαντήσεις οι οποίες πρέπει να λάβουν σε live μετάδοση. Αξιοτέλησε, θέλω αιχμηρό. Μπεταράδες.gr. Νομίζω γύρω στις 8.30 θα το κάνουμε αυτό το. Γυρνάμε. Στο YouTube τον πετάω. Γίνει live, νομίζω αυτό. Κάτι τέτοιο γίνεται. Γίνει και live. Ναι. Γίνει live εκεί. Κάνουν καλή δουλειά τα παιδιά. Κάνουν καλή δουλειά. Πάω να τους δώσω κανένα προγνωστικό στο στοίχημα να πιάσουν τίποτα. Λοιπόν. Στην Ελλάδα τα πιάνω, φίλε, όλα. Καταρχήν έχουν. Ποιος δίνει η Ελλάδα? Και οι δύο μαζί. Συγγνώμη, άμα δίνω 7 στα 9 ή 6 στα 8 δεν είναι καλό ποσοστό. Και οι δύο δίνουν πάντα μαζί. Ελλάδα. Έχουν ξεχωριστά βίντεο στην Super League για κάθε παιχνίδι. Πάντως, ένα συνάδελφο που έβλεπα σε άλλο μηδιακό κολοσσό, Παοξή φυσικά, ο οποίος σχετίζεται και με τη Βραζιλία, το έχει και τίτλο, γι' αυτό το είδα. Ό,τι έδωσε από το Football League δεν έπιασε τίποτα. Εμείς θα κάνουμε τίτλο. Είχε τρεις τίτλους. Είχε Άσο τον Ηρακλή με τη Δόξα Δράμα και τη Φυγή Χ. Είχε Χ ένα άλλο παιχνίδι, βγήκε Άσο. Είχε ένα άλλο Χ, βγήκε διπλό. Να το πάρετε να το λέγεστε. Ενώ οι μπεταράδες πιάνουν, όντως. Ο Σαββίδης πιάνει πολλά. Ο Σαββίδης πιάνει πολλά πράγματα. Μοιράζει κάτι τα μοιάρια και στην εφημερίδα. Δίνει. Στην εφημερίδα ήθελα να τον ξεφωνήσω γιατί σε μία μέρα που έδωσε τα πάντα, ναι. Έχασε νομίζω τον ΠΑΟΚ. Ποιο ΠΑΟΚ? Σε ποιο μάτς? Δεν θυμάμαι.
Ήθελα μια μέρα να τον ξεφωνήσω. Είχε κατεβάσει όλα τα παιχνίδια, ναι, και είχε χάσει ένα το οποίο ήταν. Εγώ έλεγα το αντίθετο. Αλλά δεν θυμάμαι ποιο. Το ξέχασα τώρα, δεν τον ξεφωνίζω. Ο λαός ρωτάει για τη στιγματική στήριξη όλων μπαουτάρης. Θα γίνει αυτή. Είμαι σε διαπραγματεύσεις με σταμάτη Μουρελή. Όλοι. Τι όλοι. Όλοι. Ο Μουρελής θα είναι διευθυντής στοιχηματικής πρόβλεψης. Ο Μουρελής σε συντονίζει. Αλλά εγώ σου είπα. Ο Μουρελής και συντονίζει είναι δύο πράγματα okay. που δεν συντονίζονται. Κατάλαβα. Και αυτό εγώ θα το πάρω στο σχέδιο. Μουρελής και συντονισμός δεν υπάρχει. Ο Μουρελής είναι εργάτης. Θα μου έρθει ένα μήνυμα. Άοκνος. Θα μου έρθει ένα μήνυμα, Νίκο, τι έγινε με τα στοιχηματικά. Θα ανέβουνε. Αυτό θα είναι σίγουρο ότι θα το αναλάβεις ως υπεύθυνος ύλης. Όπως σήμερα που μου στείλε ένα μήνυμα το πρωί το οποίο δεν μπορώ να το μεταφέρω στον αέρα. Τι έστειλα, δεν θυμάμαι. Α, ναι. Τον έριξε ένα μπινελίκι, αλλά πήγαινε για αλλού. Λέω... Από συνήθεια, πρόσεξε, δεν έχει κάνει τίποτα ο Παπαδόπουλος το πρωί και ξαφνικά τον βρίζω. Και λέει, περνάνε 10 δευτερόλεπτα, περιμένω και του λέω, άκυρο, δεν πήγαινε σε σένα. Αλλά ήθελα να δω τα μούτρα σου για να σκεφτείς τι έκανα πάλι. Κοίτα, τα μούτρα μου ήταν νορμάλ γιατί το έχω συνηθίσει, αλλά σκέφτηκα τι έκανα. Τι έκανα. Και μόνο που ψάχτηκες για τον πινελίκι. Απλά πήγαινε αλλού. Ναι. Τον πινελίκι. Βρίζω κι άλλους. Λοιπόν, πάμε στο break και θα επιστρέψουμε με σχόλιο για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Σχόλιο, προσέξτε λίγο, γιατί χθες ήταν πρωταπληλιά και συναντήθηκε ο Βασιλιάδης με τον Γουλιέλμο. Τυχαίο, δεν νομίζω. Εδώ είμαστε, Λίμπερο 107,4. All About Aris on Air. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής. Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου. Έχουμε δύο χολίτες τώρα ή έναν. Βαριέσαι μέσα και έρχεσαι εδώ. Και ένα παραγωγό. Εντάξει, ο άλλος μιλάει στο τηλέφωνο. Το δέχομαι. Πάω πάσο. Δύο εισιτήρια για το Άρης Προμηθέας. Το Σάββατο 4 παρατέταρτο στο Nick Gallis Hall. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54526 για τα δύο εισιτήρια που θα δώσουμε λίγο πριν τις 7 όταν και θα κάνουμε την κλήρωση. Κάμε σου χέρι και τέτοια βλέπει. Κάτι. Κάτι εσόρχα βλέπει να αγοράσει δώρο για τα τέτοια, για τα Χριστούγεννα. Για τα Χριστούγεννα τα οποία είναι σε. Για το Πάσχα δεν πάει, γι' αυτό το είπα. Ναι, λοιπόν. Τι ψάχνεις. Έμεινε έξω, μας βάζει και χέρι. Αλλά μιλούσε στο τηλέφωνο, εντάξει. Όταν μιλάμε σε εγώ στο τηλέφωνο. Δεν είμαστε το ίδιο. Εγώ. Όταν γίνουμε το ίδιο. Οπα, ναι, όταν ναι, δηλαδή γίνει 42 χρονών. Ναι, ναι. Και έχει αναλάβει το Libero Media Group. Αυτά δεν μπορώ. Μπορεί να είναι τέτοιο. Αυτό θα το έκανα λίγο γιος μου. Αυτά εντάξει. Δεν μπορώ. Αυτά δεν. Κολλάκι! Αυτά δεν μπορώ. Να κάνει παιδιά, φίλε, να έχει και εσύ τι να κάνουμε. Χρυσή είναι 7 χρονών. Όσο σε 15 χρόνια, που θα είναι 42 δηλαδή, θα είναι 22 μια χαρά. Σε 15 θα είμαι 43. Ωραία. Θα σπουδάζει το παιδί τότε. Μετά θα έρθει να αναλάβει. Εγώ πώς ήταν με 15. 57, πω, κολόγερος. Θα τον βάζω 8-12. Σαν τον Ασλαμά θα γίνει. Το βάζω 8-12 το πρωί. Βάλ τον. Δύσκολα. Να τον βάζεις. Γιατί ρε φίλε. Οικογενειοκρατία. Δεν θα μου τον εμπιστευτείς. Όχι. Θα πεις ο Νίκος είναι μαθητής μου. Μπράβο. Να τον ακούς. Ο γιος μου να σ' ακούει. Καλά θα ακούει και εσένα. Αλλά θα ακούει και εμένα ρε φίλε. Τι? Δεν θέλω να στεναχωρήσω. Ναι, ναι. Αλλά ο γιος μου θα αναλάβει τα καθήκοντά μου. Θα αναλάβει τα καθήκοντά σου. Ναι. Να πρόσχημε να αναλάβει και κανένας άλλο γιος. Να μου πεις. Να με πεις. Και τότε. Να μου πεις μέχρι τότε μπορεί να μην είμαι εγώ εδώ. Σωστό και αυτό. Πολύ βασικό. Θα πας να βρεις κανέναν άλλο φίλο σου. Σε έναν άλλο όμιλο. Λοιπόν, πάμε στα του Άρη. Mm. Αφού λύσαμε ποιος θα είναι ο διάδοχος στο Λαμπάο Τάρι στα επόμενα χρόνια. Επίσης μπορεί να μην είναι κι άλλοι εδώ στα επόμενα χρόνια. Σωστό. Στο site. Πάω δω μένα. Θα δείτε με τις επιλογές που θα κάνουμε τον κύριο Σαββόπουλο, θα σας ενημερώσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, όσον αφορά το site, όσον αφορά το Λίμπερο, υπάρχει κύριος Ζαγόρας, κύριος Κόλκας και ο κύριος Τσαλτίδης. Θα σας ενημερώσουμε και για αυτές τις επιλογές μας. Μάλιστα. Δεν νομίζω ο Μπαλόμπα να έχει καμία αντίρρηση γι' αυτό. Έτσι, μπράβο. Όχι, τον Μπαλόμπα που είναι ήσυχο, ο άλλο που είναι αντιδραστικό δεν τον βλέπω καλά. Να ξέρει. Πίσω ο Μπαλόμπα είναι στα δικά μου μαλλιά. Εσύ που έχει πολλά μαλλιά. Πρέπει να βγάλουμε ένα διάταγμα. Α, είσαι συνομήλικο. Έχουμε βγάλει ένα. Εντάξει, 40, 40 είσαι, 39 είσαι. Είναι κομμάτι ενός κορμού που δουλεύει. Ποιος? Ο Βασίλης. Ο μόνος κορμός που δουλεύει είναι αυτός με τη σοκολάτα. Όπως και το Λαμπαουτάρης έχει ένα... Γιατί στρώει όλος ο Παπαδόπουλος. Όπως και το Λαμπαουτάρης έχει ένα κορμό. Κορμό, ναι. Που κορμό. Δουλεύει και αυτό είναι και το νούμερο ένα. Αυτές οι διαφημίσεις που έχουμε εδώ βγαίνουν με τα εσόρουχα. Ποιος πατάει, γιατί κάποιος πατάει εγώ το πρωί. Λοιπόν, πάμε να μας πεις πώς προετοιμάζεται η ομάδα. Μπαμπάτσικη.
Μπαμπάτσικη ήταν η προηγούμενη. Πώς προετοιμάζεται η ομάδα, για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, φίλε, τι έγινε, προβλήματα έχουμε, ο Τόνσο προπονείται, ο Γιάλινος με τα γυάλινα πόδια. Χθες έκανε ατομικό, σήμερα... Γιατί πάλι ατομικό έκανε. Εντάξει, χθες ήταν και πιο χαλαρή προπόνηση. Ναι, θα πάρουν αύξηση. Όλοι οι φαλακροί θα πάρουν αύξηση. Προηγούμενη ήταν όντως μπαμπάτσικη. Σήμερα σε λίγο τελειώνει η προπόνηση. Θα δούμε τι έγινε με τον Αργεντινό. Ναι. Περιμένει ο Παντελής να δει την κατάστασή του τις επόμενες μέρες. Αν δεν αισθανθεί ενοχλής, θα παίξει. Για μένα το θέμα του Τόρος είναι καθαρά μας στο κεφάλι του. Εγώ βάζω τον Μαρτίνες. Δεν σου λέω ότι. Συγγνώμη, έχει πρόβλημα στη γάμπα και το πρόβλημα στο κεφάλι του. Πώς γίνεται αυτό, έχει. Άκουσε με λίγο. Επιληπτικός είναι, τι. Άκουσε με λίγο. Δεν σου λέω ότι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στη γάμπα δεν υφίσταται και είναι τη φαντασία. Τι είναι, απλήρωτος. Ούτε απλήρωτος είναι, όλοι πληρωμένοι. Μπράβο, παιδί. Αλλά το φοβάται νομίζω ο Τόνσο περισσότερο από όσο πρέπει. Ναι, 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 εδώ είναι. Μπαμπατσία. Ναι. Ωραία, και. Γι' αυτό νομίζω σε ένα βαθμό. Τι φοβάται, μην πάθει υποτροπή και δεν παίξει μπάλα με το γιο του στην παραλία που θα πάει τον Ιούνιο. Γιατί τέσσερα μάτς μείνανε. Σε ένα βαθμό νομίζω έπαιξε και αυτό ρόλο για να μην το χρησιμοποιήσει ο Παντελίδης στην Κυριακή. Για τον πήρε στην αποστολή. Αλλά τελευταία στιγμή. Πονάω. Το ένιωθε λίγο, ένιωθε ένα σφίξιμο εδώ πέρα. Το φοβάται και λίγο. Όλα ξεκινούν από την λάθος χρησιμοποίησή του στη Λιβαδιά. Εκεί ήταν το θέμα. Εντάξει, φίλε. Να μείνει ένα μήνα έξω, να παίξει. Αυτό πρέπει να γίνει. Εντάξει. Και αν δεν παίξω τον Όνσο το Σάββατο, έχει επιλογές. Καταρχήν δεν πρέπει να παίξω τον Όνσο το Σάββατο. Γιατί? Γιατί το Μαρτίνες, όπως έλεγα ότι ο Μαρτίνες δεν δικαιούται να παίξει με τις εμφανίσεις του, τώρα δικαιούται να παίξει ο Μαρτίνες. Δεν γίνεται να βάλω τον Τόνσο, ο οποίος πονάει το ποδαράκι του δύο μήνες τώρα. Όχι, φίλε, συγγνώμη. Ο άλλος μπήκε μέσα και μου έδειξε πράγματα. Είναι να είμαστε δίκαιοι. Μην γίνεσαι φίλατος του Ματέο Γκαρσία τώρα κι εσύ. Γιατί... Ο άλλος μπήκε και μου έδειξε πραγματούδια. Αλήθεια είναι. Αυτός πρέπει να παίξει. Βέβαια. Μπορεί να βάλει αυτό βασικό. Δεν το ξέρεις. Μπορεί να πάει πάλι με Γιονέση την κοινή. Δεν νομίζω. Επίσης δεν το ξέρω. Και εγώ δεν το πιστεύω. Την κοινή κορυφή. Και εγώ δεν το πιστεύω. Την κοινή κορυφή. Ταιριάζει περισσότερο. Τόνσο από πίσω. Κολοτούμπα μέσα στη σκηβή σε 33 δευτερόλεπτα. Τόνσο από πίσω, από τη μία Λάρσον, από την άλλη Ματέο. Απλά ο Μαρτίνες έχει ένα χαρακτηριστικό πλέον το οποίο το έχει δει ο Παντελίδης. Ότι όταν ξεκινάει βασικός, με ξέρεις εκείνο το μάτι της Λάρισα, δεν τραβάει το ίδιο όπως όταν έρχεται τον πάγκο. Αλλά αν δεν έχεις τον Τόνσο και αποφασίσεις να πας με τον Τιγκινί, θα πρέπει να βάλεις τον Μαρτίνες. Γιατί δεν έχεις και άλλη επιλογή. Καθαρή επιλογή δεκαριού εκεί πέρα, γιατί ο Φετβατζίδης δεκάρι δεν είναι. Ο Φετβατζίδης είναι winger. Άσχετα από τον έχει χρησιμοποιήσει συγκεκριμένη θέση φέτος. Το σημαντικό είναι ότι επιστρέφει ο Βέλεθ. Βέβαια, ο Δελιζής και ο Ρόζ τα πήγαν αρκετά καλά κοντρά στον Όφη. Και ο Δελιζής, για το Δελιζής, ειδικά νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη αξία, διότι φάνηκε ότι δεν τον επηρέασε η απουσία του στα τέσσερα προηγούμενα παιχνίδια. Που είχε και έναν τραυματισμό, που κάθισε και στον πάγκο γιατί Βέλεθ και ο Ρόζ τα πήγαιναν καλά. Ο Ισπανός νομίζω ότι θα επιστρέψει σαν στόπερ. Και να δούμε τώρα τι θα γίνει με τον Τόνσο και αν θα αλλάξει μπροστά τον Γιουνές με τον Γκινή. Εγώ το θεωρώ πιθανό. Υπάρχει σαν σενάριο. Όπως σου έλεγα ότι η λογική είναι να παίξει ο Γιουνές κορυφή προχθές, έτσι η λογική τώρα είναι να παίξει ο Γκινή. Και με τον Λάξον και τον Ματέο. Εντάξει, ο Λάξον νομίζω θα είναι έτοιμος μέχρι το Σάββατο. Θα έχει πιάσει τον απαιτούμενο βαθμό ετοιμότητας για να συμπεριληφθεί σε βασικά πλάνο του Παντελίδη. Ναι. Και δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια αλλαγή στα μπακ. Του Κορχούτ με τον. Περισσότερο σαν αίσθηση το έχω. Βέβαια, ο Κορχούτ δεν ήταν καλός προχθές. Δεν ήταν. Ίσα-ίσα ήταν κακός. Θυμίζω, παιδιά, επειδή βλέπω είστε λίγο χαλαροί, δύο εισιτήρια για το Άρης Προμηθέας δίνει η εκπομπή. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Σάββατο 4 παρατέταρτο είναι το παιχνίδι. Μια χαρά ώρα είναι δηλαδή. Ο Κορχούτ λοιπόν δεν ήταν καλός. Πολλά λάθη. Φάνηκε επηρεασμένος από την απουσία του. Έλειπε σχεδόν 10 μέρες με την εθνική ομάδα. Δεν είχε και ένα παιχνίδι. Έτσι, με τον Απόλλωνα δεν έπαιξε. Όχι. Άρα ήταν λίγο εκτός ρυθμού γενικότερα. Μπορεί το Σάββατο να είναι, αν παίξει. Εντός ρυθμού. Μπορεί ο Βαλεριάνος νομίζω να παίξει. Νομίζω ότι ταιριάζουν περισσότερο τα παιχνίδια αυτά. Τα εκτός έδρας δηλαδή. Γιατί είναι ένα επιθετικό μπακ, εκτός έδρας έχει περισσότερο τον νου του,
αλλά μπορεί και ο Άρης να βγει πολύ καλύτερα στην κόντρα επίθεση με τον Κορχούτα από ότι με τον Βαλεριάνο. Από την άλλη, ο Βαλεριάνος είναι πολύ καλύτερος μεσοαμυντικά σε σχέση με τον Κορχούτα. Τέλος πάντων, το καλό για τον Παντελίδη είναι ότι έχει δύο πολύ καλούς ποδοσφαιριστές διεθνείς στη θέση του αριστερού μπακ και ανάλογα με το πώς σκέφτεται το παιχνίδι θα μπορεί να διαμορφώσει και, και την ενδεκάδα του. Από αύριο θα ξεκινήσουν οι δοκιμές, θα γίνει τελική πρόβα την Πέμπτη λογικά και Παρασκευή η αποστολή, γιατί διαφοροποιείται το πρόγραμμα αυτή την εβδομάδα λόγω της εξαγωγής του αγώνα το Σάββατο. Την Παρασκευή το μεσημέρι η αποστολή θα αναχωρήσει για την εξωτική Αθήνα. Η εξωτική είναι η Αθήνα. Εξωτική Αθήνα, ναι. Ειρωνικά το είπα, αλλά οκ. 10 ευρουλάκια γενική είσοδο. Ο Γιάννης Ιωαννίδης, γενική έτσι, είσοδο ή γενική είσοδο. Γενική είσοδο 10 ευρώ στο τέλος της σεζόν ανακοίνωσε κανένα. Μάλιστα. Ανακοίνωσε γενική είσοδο ή γενική είσοδο. Mm. Mm. Αν έχει μπει. Λίμπερο 107,4. Έμπαινα. Λίμπερο 107,4. Την πρώτη φορά δεν το κατάλαβα που γράφαν Εμπένα. Εμπένα. Ναι. Και το τι γράφει αυτή. Τι είναι αυτό συνδυματικό, μετά το κατάλαβα. Μετά το αντιλήφθηκες. All About Aris On Air, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Χρήσανθος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου. Με το ψυχοπαίδι του δίπλα. Λοιπόν, ναι, φιλαράκι μου. Λοιπόν, ανοίγουμε τις γραμμές 2-3-10-2-87-8-8-8. Είχαμε ένα προπονητή τώρα έξω. Πάμε να ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε τεχνικό διευθυντή βασικά. Πάμε να ακούσουμε τους υπόλοιπους τεχνικούς διευθυντές της ομάδας και προπονητές. Οι προπονητές έχουν περιοριστεί τώρα γιατί κερδίζει ο Παντελίδης. Όταν χάνει, εμφανίζονται. Σωστό. Και χωρίς το παλτό κερδίζει, ναι. Να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, μόνο για το πρόστιμο του Ματέο. Να χάρετε δηλαδή. Το θέμα τελείωσε. Δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε νομίζω παραπάνω. Έχει τελειώσει ήδη από χθες το απόγευμα στην ομάδα. Από χθες, όχι το απόγευμα, από χθες το μεσημέρι. Γιατί το απόγευμα το βάλαμε εμείς. Λοιπόν, να τα συζητήσουμε όλα αυτά μέχρι και τις 7 που θα πάμε παρέα. Μην ξεχνάτε δύο εισιτήρια. Βέβαια, για να μιλήσουμε πρέπει να κλείσει το τηλέφωνο ο συνάδελφος. Για να βγάλουμε στον αέρα. Μπορούμε να βγάλουμε. Βγάζουμε γραμμές. Από τώρα γραμμές. Α, είναι άλλο. Ναι, α, συγγνώμη, νομίζω ότι είναι το ίδιο. Λοιπόν. Δύο εισιτήρια Άρης Προμηθέας Πατρών Σάββατο, 4 παρατέταρτο στο Νίγκ Γκάλης Χολ. Γράφετε FM, φαίνεται κενό. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54526. Όσοι δεν κερδίσετε, παιδιά, η ΚΑΕ ανακοίνωσε σε γενική είσοδο 10 ευρώ σε εναπομείναντα παιχνίδια της σεζόν. Δεν είναι και πάρα πολλά, αλλά εντάξει, σε κάθε περίπτωση είναι πιο χαμηλές οι τιμές. Απόψε το βράδυ, το εφηβικό στο μπάσκετ παίζει τελικό στη Μίκρα. Με τον ΠΑΟΚ, ο τελικός της ΕΚΑΣΤ. Θα ενημερώσουμε και μέσα το Λαμπάου Τάρις φυσικά, αλλά και όσοι έχετε το χρόνο και τη διάθεση μπορείτε να πάτε και να παρακολουθήσετε τα παιδιά. Πάμε στον πρωτοφύλλο για την ώρα, καλησπέρα. Ναι. Χαίρετε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Κώστας, τι κάνετε, καλά? Καλά, δόξα τω Θεώ. Όλοι καλά είμαστε τώρα που πάει η ομάδα καλά, ναι. Είμαστε χαρούμενοι. Λοιπόν, εγώ ήθελα λίγο μόνο να πω, δεν θα πω αγωνιστικά τίποτα και τα λοιπά, θέλω να πω λίγο για τη διαιτησία. Άκουσα πάλι σήμερα, τώρα προλίγο που ήμουν στο δρόμο, στο Yellow, ότι μάλλον θα μπει Έλληνας διαιτητής με τον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι. Εξ αρχής αυτό είναι. Αυτό ρε Χρήσανδε, δεν πρέπει να. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, τι δηλαδή. Δεν γίνεται να παίζει ο Ατρόμητος να πούμε με ξένους διαιτητές και εμείς να παίζουμε. Τι πρέπει να γίνει, για πες. Τι να πω, δεν ξέρω να κάνει. Όλοι λέμε για τη διαιτησία κάτι πρέπει να γίνει. Ναι, τι. Δεν ξέρω, να κάνει μια παράσταση. Έκανε. Ξέρω, σε αυτό τον Περέιρα να πάει. Έκανε. Πάλι. Τι να πω, ξέρω. Και άμα πάει, τι θα αλλάξει. Δεν ξέρω. Μα δεν μπορεί να γίνει κάτι. Ό,τι είναι να κάνει, το έχει κάνει. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι με αυτό το πράγμα. Να πληρώσει από την τσέπη του 5.000 για τους διαιτητές, ρε φίλε. Να σου το πω έτσι. Να πληρώσει. Και άμα πληρώσει, τι θα γίνει. Για τα δύο μάτς. Και τι θα γίνει. Εγώ θα πληρώσω από την τσέπη μου να φέρω δύο ξένους διαιτητές αυτά τα δύο μάτς. Και πώς θα τους φέρεις εσύ, τι είσαι, η ΕΠΟ. Ρε φίλε, αυτοί βγάζουν και αυτό, ότι και καλά είναι πολλά τα έξοδα και δεν γίνεται. Τότε γιατί ήρθες στο Ολυμπιακός Ατρόμητος. Δεν ξέρω, ναι, γι' αυτό δεν ξέρω κι εγώ τι γίνεται. Όλα αυτά είναι προφάσεις. Προφάσεις είναι αμαρτίες κιόλας. Και το πιο τραγικό την Κυριακή που εγώ τη διατησία τη χαρακτήρισα χειρότερη και από το μάτς με την ΑΕΚ που εκεί μας έπαιξε βαμβάκι 100-0 ήταν ότι αυτός ο τραγικός διατής που ήταν την Κυριακή από το Κυλκής, ναι. Δεν είναι μόνο τα πέναλτι και τις κάρτες που δεν είναι. Το χειρότερο για μένα είναι ότι καθαρός χρόνος, ρε φίλε, άμα κάτσεις και το μετρήσεις, εγώ πιστεύω πάνω από 30 λεπτά δεν παίχτηκε ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το χειρότερο που κάνουν εδώ στην Ελλάδα αυτοί όλοι οι διατητές, αυτά τα φιντάνια.
Αυτό είναι το χειρότερο για μένα. Ούτε άμα δεν σε δώσει ένα πέναλτι, ούτε άμα δεν δώσει μια κάρτα, ξέρω εγώ. Το χειρότερο είναι αυτό. Όταν μια ομάδα θέλει να παίξει μπάλα, δεν την αφήνουν, ρε φίλε. Αυτό είναι τραγικό δηλαδή. Και πας στο γήπεδο και δεν μπορείς να ευχαριστηθείς να δεις μπάλα. Συχαίνεσαι τον εαυτό σου. Εγώ είμαι 50 χρονών, έχω φτάσει και την Κυριακή ακόμα βλέπεις τη φωνή μου βραχνιασμένη με. Από τα μπινελίκια που έρχνα, να πούμε. Στο διατητή. Γιατί πήγα να δω με το γιο μου ένα ήρεμο μάτς. Να ευχαριστηθούμε ποδόσφαιρο και δεν αφήνουν ρε οι άνθρωποι. Δεν σε αφήνουν να ευχαριστηθείς τίποτα. Ούτε την ομάδα σου, ούτε τίποτα. Και άμα είναι ο καλύτερος να κερδίσει, ρε. Εγώ δεν λέω να εμείς ντε και καλά πρέπει να νικάμε. Αλλά όχι έτσι ρε παιδιά. 11 φορές μπήκε το φορείο μέσα και από 3-4 λεπτά. Και τι νομίζεις, άμα ήταν το μάτς 1-1 ή 0-1 θα κρατούσε αυτές τις καθυστερήσεις που κράτησε στο τέλος. Εγώ σε λέω πάνω από 3 λεπτά δεν κρατούσε. Αυτό είναι το τραγικό για μένα. Και του χρόνου πρέπει, δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Παιδιά, δεν είναι απλό το θέμα της διαιτησίας. Έχουμε άλλο φίλο Βασίλη. Ωραία. Το μόνο που είναι απλό να κάνω follow σε αυτήν που μου δείχνει ο... 2-3-10. Ο φίλος μου, όπως τον λέμε, Βασίλης Καβαδίας. Ναι. 2-3-10, 2-7 και 3 οκτάρια. Ρε φίλε, ρε Βασίλη, τόση ώρα μου δείχνεις την Έμιλη Ραρτακόφσκη. Ντροπή, χρήσανε τώρα ώρα εκπομπής, ντροπή. Εντάξει, αυτή είναι πασίγνωστη. Ντροπή, ναι, αλλά εντάξει. Παρακαλώ. Χαίρετε. Γεια σου Χρήστανθη και Νίκο. Καλώς τον. Γεια σου κλεωμένη γίγαντα. Λοιπόν, να πούμε λίγο για το αυτό το πρόστιμο που άκουσα σήμερα ότι μπήκε στον κύριο Γκαρσία. Μάλιστα. Χθες. Δικαιολογημένο βέβαια το πρόστιμο. δεν ξέρω βέβαια σε περίπτωση που έμπαινε το πέναλτι τι θα γινόταν. Πάλι θα ίσχυε, το είπανε κιόλας. Πάλι θα ίσχυε μάλιστα. Μα το πρόστιμο δεν μπαίνει γιατί εκτέλεσε άσχημα το πέναλτι, γιατί το χάσε. Το πέναλτι το εκτέλεσε γιατί ενώ υπήρχε εντολή από τον πάγκο να το εκτελέσει την κοινή, πήγε και πήρε την μπάλα αυτός. Αυτό, γι' αυτό το λόγο. Ναι. Είναι απλά τα πράγματα. Λοιπόν, ούτε να το μεγαλοποιήσουμε το θέμα, ούτε τίποτα. Αυτή είναι η κατάσταση. Η άποψή μου είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε τελικά αγαπημένους παίκτες μέσα στην ομάδα, γιατί το πάνω απ' όλα είναι η ομάδα. Και εγώ βλέπεις, ο αγαπημένος μου παίκτης είναι παροπλισμένος και δεν λέω τίποτα. Ναι. Σε κάποια φάση, όταν ο Σιώπης ήταν σε κακή κατάσταση, τότε μόνο βγήκα και είπα, ας δοκιμαστεί και ο Τάδε. Ναι. Αυτή τη στιγμή αν βγω και πω, ξέρεις, την Κυριακή να παίξει αυτός και ο Σιώπης ας κάτσει στον πάγκο, πεθάμε για τη Σταυρόπολη. Ναι. Λοιπόν, και δύο λόγια για το μπάσκετ. Με ποια όρεξη να πάει ο κόσμος τώρα στο γήπεδο? Με ποια όρεξη να πάει? Με την όρεξη που πρέπει να έχεις γιατί είσαι Άρης. Αυτό το... Θα πας να στηρίξεις την ομάδα, τι να κάνουμε τώρα? Ναι, τη στηρίξαμε πολλές φορές. Αυτό το συνοθήλευμα εκεί που παρουσιάζει ο κύριος Καστρίτης με τους παίκτες. Ναι. Δηλαδή όταν παίζαμε εμείς να πούμε μπάσκετ στο Λύκειο, στη γυμναστική, πιο καλό σύνολο είχαμε. Ναι. Αυτοί είναι, λες και είναι, δεν κάνουν προπονήσεις και συναντιόνται να πούμε το Σάββατο μόνο και παίζουν. Και είναι, ένας με τον άλλον είναι ξένοι. Βολές πάντως σίγουρα δεν κάνουν προπονήση. Καλά, βολές, τι βολές. Όποιος πάρει την μπάλα από το rebound, το κεφάλι κάτω και άιντε όπου πάει. Θα σταματήσει ο ένας μπροστά, εκεί πέρα θα χτυπήσει ή θα δώσει και επιθετικό φάουλ, όπως κάνει ο κύριος Μποχωρίδης. Εντάξει, τον έκραξα λίγο τον κύριο Μποχωρίδη, όπως πέρσι και τον Μούρτο τον έκραξα, αλλά τον κράζω γιατί ξέρω ότι υπάρχουν δυνατότητες, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν βγαίνουν οι δυνατότητες. Ίσως δεν μπορεί ο προπονητής να πάρει από τους παίκτες το 100% ή να πάρει, ξέρω εγώ, το 70%, το 60% και παίρνει μόνο το 10%, το 20%. Και φταίει ο προπονητής που δεν βαράνε βολές. Να εξασκηθούν. Τι να κάνω, να εξασκηθούν. Αλλιώς δεν υπάρχει. Πώς θα γίνει, άμα δεν εξασκηθείς, δεν μπορείς. Επαγγελματίες αθλητές και δεν βάζουν βολές. Τέλος πάντων. Να εξασκηθούν για να βάλουν και τις βολές. Επομένως, τη νέα χρονιά, γιατί πάμε για τη νέα χρονιά. Δεν υπάρχει τώρα, το πρωτάθλημα τελείωσε. Θα πάμε για τη νέα χρονιά. Εγώ θέλω στη νέα χρονιά να μείνουν οι Έλληνες παίκτες. Να μείνουν από τους ξένους ο Μαγκή και υπό προϋποθέσεις ο Κάιζερ, ναι. Οι υπόλοιποι νομίζω ότι είναι πολύ κάτω, πολύ κάτω από αυτό που περίμενα. Και στον πάγκο θέλω έναν προπονητή έμπειρο, Έλληνα, Σέρβο, δεν ξέρω τι θα είναι, αλλά θέλει έναν καινούριο προπονητή που να είναι
έμπειρος, όσο ο κύριος Καστρίτης μπορεί να, είναι, μπορεί να γίνει ο Μπράντοβιτς και ο Ιωαννίδης σε λίγα χρόνια, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο Άρης χρειάζεται ένα πιο έμπειρο προπονητή για να μπορέσει να πάρει από τους παίκτες το 60-70%, ενώ αυτή τη στιγμή παίρνει μόνο το 10% και μόνο το 20%. Ας τελειώσει η χρονιά και βλέπουμε. Έγινε. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Εγώ είμαι ο επόμενος. Εσύ είσαι ο επόμενος, κύριε Θανάση. Τους έχει Θανάση. Δεν είναι ο Θανάσης. Δεν είναι από μένα. Ξύπνα λίγο. Μοιάζει πολύ φωνή σου. Λοιπόν, Παζαρτζίδη, ξέρουμε που κάθεσαι. Φτιάξει το γήπεδο γρήγορα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ναι. Υπάρχει πιθανότητα δηλαδή να μην παίξει Έλληνας, να παίξει Έλληνας διαιτητής στο Άρης Ατρόμητος. Με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, Έλληνας θα παίξει. Τώρα δεν ξέρω αν θα αλλάξει αυτό όσο πλησιάζουμε προς τα εκεί. Δηλαδή δεν μπορεί να πάρει ο Καρυπίδης, ξέρω εγώ, το σπανό για το πήρεση. Ας βάλουμε να μην έχουμε σουψουμούξου μανταλάκια. Αλλά θα μου πεις ο άλλος είναι τεκανίκη του αλουνού. Κατάλαβαν όσοι κατάλαβαν. Ξέρω άμα μπορεί να συνεννοηθούν και αν πάλι συνεννοηθούν το δεχτούν. Αλλά εγώ ξέρω ότι στο κύπελο, παράδειγμα τώρα, ζήτησε ο Αστέρας Τρίπολης ξένους διαιτητές. Είπε πάω και εντάξει. Και ο Περέιρα έβαλε Έλληνα. Ναι, αλλά στην προκειμένη περίπτωση, χαζός είναι ο Σπανός να πει ναι. Αφού θα του στείλει να πούμε ή έχω κάποιους, ξέρω εγώ, καμικάζι να πούμε εδώ πέρα για να μας κάνουν... Ας φτάσουμε με το καλό εκεί πέρα και θα δούμε. Ζήτησε με τον Ολυμπιακό γιατί δεν είχε πιθανότητες. Και έγινε. Ήπνωση όμως θα παίξουν Έλληνες. Γιατί έχουν πρόσβαση στους Έλληνες. Τέλος πάντων. Το ποδόσφαιρο δεν έχει πρόβλημα. Βέβαια και το μπάσκετ, έτσι το βλέπω εγώ. Δηλαδή και σαν προπονητές και σαν διοίκηση και σαν παίχτες, νομίζω ότι περιμένουν απλά να τελειώσει η χρονιά. Ναι, αφού δεν έχει μείνει τίποτα να κυνηγήσουν πλέον. Δεν υπάρχει τίποτα. Ναι, δεν έχει τίποτα ρε φίλε, δεν. Και τώρα που ασχολιόμαστε έτσι επειδή είναι ο Άρης... Το θέμα είναι η επόμενη χρονιά να ξεκινήσει πολύ διαφορετικά και να μπορείς να κάνεις κανονικά μεταγραφές. Γιατί αν ο Άρης πάει πάλι με τα μπαν, θα έχει ακόμα μια χρονιά όπως τη φετινή. Τα μπαν και τα μπουν είναι για άλλους τώρα. Και μπουν και κουμπουργές και ξέρω εγώ. Πάλι Κάιζερ και Μαγκή θα ψάχνεις. Προσέξτε λίγο κάτι ρε παιδιά τώρα. Γιατί το έκανα και μια ανάρτηση πριν από 4-5 μέρες. Κάποια στιγμή επί Πρίφτη είχα κάνει μια ερώτηση, ας πούμε, τα άτομα που ασχολούνται με το μπάσκετ. Τώρα εσείς λέω, γιατί το Λαριτζάκι το δίνουμε, δανεικό, να πούμε, στον Κόλοσσο και μας κλείνει το σπίτι. Είναι, λέει, κακός χαρακτήρας. Να κάνω. Το βουλώνω. Ναι. Λέω έμεινε ελεύθερος, ρωτάω μετά από κανένα δύο μέρες ρε εσείς, είναι ελεύθερος λέω Μαυροειδής. Δεν κάνουμε μια πρόταση λέω μήπως έρθει στην ομάδα. Δεν έχει καλό χαρακτήρα. Μπεκιάζομαι που λες και εγώ και λέω εντάξει λέω αυτοί ξέρουνε ρε φίλε, οι δήμονες είναι, το βουλώνω. Μετά από 4-5 χρόνια ας πούμε που βλέπω ας πούμε την πορεία αυτών των δύο παιδιών στις ομάδες τους και στην ειδική ομάδα και την κατάντια της, τη δικιά μας ας πούμε με τους παίκτες που έχουμε, ξέρεις τι κατάλαβα. Ότι εγώ ήξερα και αυτοί ήταν ανίδεοι. Ποιοι ήταν οι αυτοί? Αυτοί που ασχολιόντουσαν με τον μπάσκετ. Μάλιστα. Ο Πρίφτης. Και λέγανε ας πούμε ότι... Ο Πρίφτης δεν ήταν ανίδεος. Ο Πρίφτης είναι αυτή τη στιγμή πρώτος η VTB με την Ούνιξ. Κέρδισε και την Τζεσεκά εκτός έδρας της. Champions League να πάρει με την Μπαρτσελόνα στο ποδόσφαιρο. Δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Παρεπιπτόντως παίρνουν 700 ευρώ να πούμε αν πάρει το Champions League η Μπαρτσελόνα. Σε καλή μεριά. Να είσαι καλά. Σε ένα πόλι. Γιατί θα το πάρει. Ποιο? Το Champions League. Ναι, αφού θα πάρεις 700 ευρώ γιατί να μην το πάρει. Ναι, έτσι ναι ρε. Ναι. Αλλά θα το πάρει. Θα το πάρει, ναι. Είναι κάτι losers αυτοί να πούμε στο Champions League. Εντάξει, θα το χάσετε τη Liverpool.
Έγινε, γεια. Σιγάρε, σιγάρε, αμέσως. Σιγάρε, είναι το παράξενο πουλί να πούμε στη φανέλα. Κορμοράνος, το μόνο πουλί που υποστηρίζουμε. Ούτε ξέρεις τι είναι. Κορμοράνος. Κορμοράνος. Άλλοι λένε δράκος, άλλοι πελεκάνος. Σου είπαμε, κορμοράνος είναι. Κορμοράνος. Ξέρεις και εσύ από τους κορμοράνους. Πού ξέρετε εκεί πέρα πάνω τους κορμοράνους εσείς, ρε. Γιατί να μην ξέρουμε. Άιντε να πούμε Λίβερπουλ και πουλιά να πούμε. Σταμάτη, πάρ' του το κεφάλι. Τώρα τα λες ωραία. Ο Σταμάτης μια φορά έριξε ένα μπάτσο σε έναν. Γνωστό. Άγγελο στο όνομά του. Α, ναι, γνωρίζουμε. Σε καφενείο. Γνωρίζουμε, ναι. Εσύ που το ξέρει. Τέσσερα τραπέζια να πούμε πήρε παραβάσιμα ο Αγγελάκο. Έλεγε ότι να είναι γι' αυτό. Τέλος πάντων. Είμαστε κατά τη βία. Σηκώνεται. Δεν μιλούσε. Ξαφνικά σηκώνεται. Του ρίχνει ένα μπάτσο. Μπάτσο όμως, ρε φίλε. Είμαστε κατά τη βία. Μου το έχει περιγράψει ο Βασβάνη στο περιστατικό. Κλείσε. Εκεί ήμουν. Μπράβο. Ωραία. Άντε, γεια. Γιώργος Βασβάνης, εξαιρετικός. Τον πάνω εννοούσα εγώ. Εγώ τον Γιώργο. Λοιπόν. Δεν ήταν μπροστά ο Γιώργος. Δεν ήτανε. Όχι. Μάλιστα. Τα καλά τα χάνει. Παπατζή. Παπατζή. Δεν είπα ότι μου το είπε. Εγώ σου λέω ότι είναι εξαιρετικός. Γιώργος Βασβάνης. Λοιπόν, έχουμε άλλο διάλειμμα. Διάλειμμα θα πάμε. Να φύγει ο διαιτητής. Πριν πάμε στο διάλειμμα. Α, δεν φύγω. Θα κάτσω. Κάτσε, ρε, Χρήστα, θα φύγεις. Κάτσω. Δύο εισιτήρια για το Άρης Προμηθέας, FM και ενώ ονοματεπώνυμο. Το στέλνετε στο 54526, σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση. Τώρα προλαβαίνετε, στείλετε τα μηνύματα για το εισιτήριο. Έχουμε sold out. Ναι, λοιπόν, για να πάτε κούτρα, Σάββατο μεσημέρι 4 παρατέταρτο στο παλέ. Μη φωνάει απ' έξω ρε, την ώρα της εκπομπής. Την ώρα της εκπομπής δεν παρεβαίνουν απ' έξω. Να δείτε τον Άρη, άμα θες πάρει τηλέφωνο μετά τις 6.30. Πάρει τηλέφωνο μετά τις 6.30 άμα θες. Λοιπόν. Ναι. Να δείτε τον Άρη να κερδίζει ομάδα του Σπύρου Μούρτου και μετά να πάτε να δείτε σε... Μούρτου. Σπύρου Μούρτου, ναι. Τι λέει αυτός. Τι λέει, ο άσχετος. Τι άσχετο. Το Μούρτου λέει, είναι μπερδεύτηκα εγώ με τέτοιο, ναι. Του Νίκου Γκίκα. Πάντως μπερδεύω αυτούς δύο. Του Νίκου Γκίκα. Μπορείς να παραιτηθείς όταν λες τις κοτσάνες. Του Νίκου Γκίκα. Ωραίος παίχτης. Του Σπύρου Μούρτου. Μετά θα έλεγε, του είπαμε, ένα λάθος έκανα. Επιπόλαιο με λες που γυρνάω με πολλές. Τώρα θα μου πεις πώς μπερδεύω ενώ ένας ξέρει μπάσκετ και άλλος όχι, είναι άλλη κουβέντα. Λοιπόν, εδώ μπέρεψε τον Καπνίδη με τον Λουντούλου. Ο Γκίκα με τον Μούρτο σε πείραξε. Δεν έχει γίνει ποτέ, είναι ψέμα και το έχετε φτιάξει και το έχετε ανακαλύψει εσείς. Δεν γίνεται να κάνεις αυτό. Τι? Ένα χιάρκο. Άμα είχα, να το βγάσα. Παπατζή. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Λίπερα 107,4, μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Χρήσαντο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα με τον Βασίλη Καβαδία στην ρύθμιση του ήχου. Τι έχουμε εδώ, φίλε? Έχουμε πρόβλημα. Πρόβλημα έχεις από τη μέρα που γεννήθηκες? Όχι. Α. Πρόβλημα έχω από 2010 και μετά. Α, εντάξει. Λύνεται, πες. Εύκολα μαθές. Έχω μαθές. Μπορούμε να το λύσουμε, δεν είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι πρόβλημα. 9 χρόνια. Λοιπόν. Επιπολέω μελές. Έχουμε θέμα. Τα χάλασες. Εγώ ήρθα και το βρήκα έτσι. Εγώ. Λείψει λέω ότι υπάρχει ένα θεματάκι. Γεια σας, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. 23-10. Αύριο σας περιμένουμε τηλεφωνικά. 2-3-10-2-87-8-8-8. Ανοιχτές οι γραμμές. Για κανένα 25 λεπτό ακόμα. Για να τα πούμε, είπα, μ' άρεσε που είπα κιόλας να μην αναφερθούμε στο θέμα του Ματέου. Και βγήκε ο κλεβμένης και λέει: πρώτο θέμα, να αναφερθούμε στο θέμα της τιμωρίας του Ματέου Γκαρσία. Δηλαδή, είναι σαν να σας λέω: πείτε το. Δεν χρειάζεται να δίνουμε παραπάνω. Τελείωσε το ζήτημα. Εδώ έχουμε πρόβλημα. Ναι, προχωράμε. Προχωράμε όμως εμείς. Δεν με αφήνει το ποντίκι όμως για να. Να. Ευτυχώς υπάρχει και το κινητό. Θα μας πεις κάτι άλλο, θα ενημερώσεις τον κόσμο για κάτι. Ή θα περιμένεις πάλι ο κόσμος να σου βγάλει το ψωμάκι σου. Άμα να κάνουμε μόνο με τον κόσμο. Περίμενε, ωραία, πετάξτε τον μπαλάκι άλλο. Εσύ γιατί δεν μας ενημερώνεις για κάτι. Εγώ φίλε είμαι φιλοξενούμενος στην εκπομπή σου. Άντε πάλι. Το πρωί έλεγε είμαι φιλοξενούμενος στην πρωινή. Το απόγευμα λέει είμαι φιλοξενούμενος στο πρωινή. Πάμε να καλησπέρισουμε στην εκπομπή μου τον επόμενο φίλο ακροατή. Παρακαλώ. Γεια σας. Εγώ είμαι ο ακροατής. Εσείς είστε. Άμα θες βαφτίσου αλλιώς. Τώρα τι σας έπιασε με αυτή την ιστορία με τον πέναλτι? Δεν την ξαναείδατε δηλαδή? Τίποτα δεν μας έπιασε. Αφού ξαναέγινε μια Δευτέρα την προηγούμενη.
Αλλά ξέχασα. Τη Δευτέρα ήμασταν λίγοι, δεν το πήραμε γαμπάρι. Ποια Δευτέρα? Με τον Απόλλωνα. Βουρκωμένη Δευτέρα. Η χειρότερη. Όχι, με τη Δευτέρα, το τη Δευτέρα το εκτέλεσε αυτός που δόθηκε εντολή από τον πάγκο να το εκτελέσει. Έτσι. Ναι, αλλά τα παιδιά είχαν εκεί πέρα μια συνομιλία. Τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν ότι πρώτος έχει οριστεί ένας συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής από τον προπονητή. Όχι ξεκινάει το παιχνίδι και θα κάνουμε ό,τι γουστάρουμε εμείς. Εντάξει. Τέλος πάντων, εκ του αποτελέσματος μια χαρά ήταν όλα. Όχι. Εκ του αποτελέσματος δεν ήταν μια χαρά. Το χάσε το πέναλτι. Πώς ήταν εκ του αποτελέσματος μια χαρά? Εκ του αποτελέσματος του τελικού. Αποτελέσμα. Και τον κοινή μπορεί να το χάνε. Αν λοιπόν εκ του αποτελέσματος ο Ματέο στοίχιζε το πέναλτι, δεν θα ήταν εκ του αποτελέσματος μια χαρά. Γιατί θα παίρνει μεγαλύτερη διάσταση το όλο θέμα. Εννοείται. Γι' αυτό ρίχνεις τώρα το πρόστιμο. Ώστε να αποφύγεις εκ του αποτελέσματος να έχεις προβλήματα στην επόμενη φορά. Είναι ωραία, έχει καλό φαγητό. Ναι. Λοιπόν, παρακάτω. Δεν έγινε αυτό που ζητήσαμε, να βάλουμε εμείς πρώτη γκολ. Βάλανε οι αντίπαλοι πρώτη γκολ. Δεν πειράζει, αντιδράσαμε. Δεν μου αρέσουν αυτά, δεν θέλω να επαναλαμβάνονται. Δεν είμαστε για τέτοια στην Ελλάδα. Λοιπόν, ας προσέξουν το Σάββατο το απόγευμα. Γιατί επειδή οι Έλληνες είναι λίγο μυστήριοι, ξέρεις, άμα θα γίνει κάτι στραβό, θα είμαστε μισή. Οπότε θα χαθούν και λεφτά. Άμα θέλουμε λεφτά, πρέπει να κερδάμε. Για να έρχονται οι μισοί Έλληνες που είναι κάπως, πανηγυρίζοντας δηλαδή, να έρχονται να πληρώνουν κανένα εισιτήριο. Γιατί από τους σταθερούς ξέρουμε τι θα πάρουμε. Όλο το κουμπί είναι οι άλλοι. Και όλο το κουμπί είναι να κερδάς. Γιατί όταν κερδάς, μετά κάτι μπαίνει στην ομάδα. Αν κερδάς, εκεί είναι το πρόβλημα. Και χαζά δεν θέλω, κάποια στιγμή θα πρέπει να κερδίσουμε και εκτός έδρας έναν από τους λεγόμενους ισχυρούς αντιπάλους του ελληνικού πρωταθλήματος. Αν και φέτος δεν είναι τόσο ισχυρός, αλλά όταν δεν είσαι ισχυρός είναι πολύ πιο επικίνδυνο το παιχνίδι από όταν είναι ισχυρός. Έτσι, δηλαδή και αυτά τα λεβεντόπεδα με τα πράσινα κάτι θα θέλουν να δείξουν. Είναι το σύνδρομο της Αθήνας. Α, αυτά τα χαζά. Τι? Η νοοτροπία και ο χαρακτήρας των ανθρώπων. Μπαίνεις μέσα, κερδίζεις και συνεχίζεις να κάνεις γιορτή και πάρτι και βοηθάς και αλλιώς το σύλλογο και τον εαυτό σου. Δεν νομίζω να μην τα ξέρουν οι μανατζαρέοι αυτά ή οι πρόεδροι όταν βάζουν τις υπογραφές. Δεν νομίζω να μην μιλάνε και για αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα. Επειδή το ότι οι Έλληνες είναι πανηγυρτζίδες. Επειδή η Αθήνα φέτος δεν σου πήγε καλά, είναι μια ευκαιρία το μάτι του Σαββάτου να φτιάξει λίγο την εικόνα σου στην πρωτεύουσα, τουλάχιστον για φέτος. Θα κερδίσουμε, θεωρώ, το Σάββατο. Μακάρι. Η τέταρτη θέση μετά δεν μας ξεφεύγει. Και με ισοπαλία μια χαρά είσαι, εγώ πιστεύω. Αλλά όχι, αν μπορείς να κερδίσεις, γιατί χαρά. Όχι. Είσαι. Δεν είσαι μια χαρά, γιατί εσύ παίζεις κανονικά ποδοσφαιρικά παιχνίδια. Ξέρεις ποια είναι τα κανονικά. Αφήνεις εχμές όταν και οι δύο ομάδες παίζουν κανονικά. Ομάδα του κύριου Σπανού. Μπορείτε. Αφήνεις εχμές για την ομάδα του κύριου Σπανού, λέω. Ναι, θα είναι και πλήρης η ομάδα του κύριου Σπανού, θεωρώ. Δεν θα έχει αλλαγές σοβαρές. Θα παίξουν όλα τα καλά παιδιά. Εντάξει. Μια συγκεκριμένη περίοδο υπάρχει στον αγύριστα. Μια συγκεκριμένη περίοδο υπάρχει στον ατρόμητο που προκύπτουν τραυματισμοί και ιώσεις. Εντάξει, είναι γνωστό αυτό. Όσο για το μπάσκετ, όπως στρώσαν θα κοιμηθούν τα παιδιά. Mm-hmm. Μια πολύ καλή ώρα, 4 παρατέταρτο. Mm-hmm. Ας το βάζανε και κατά τις 2 παρατέταρτο. Αυτό τώρα εξαρτάται, αυτό καθορίζεται βασικά από την ΕΡΤ, όχι από τον ΕΣΑΚΕ. Ναι ρε, εντάξει, αυτοί που κανονίζουν αυτά τα πράγματα, κύριε Παπαδόπουλε, ναι, κάθονται σε μια καρέκλα και δεν τους ενδιαφέρει. Λοιπόν, οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα από μια καρέκλα βγάζουν αποφάσεις.
τι να κάνουμε. Δεν σκέφτονται πώς και τι θα γίνει και πότε θα γίνει και ποιος μπορεί να πάει και ποιος μπορεί να πάει. Θα το κάνουν και στις 12. Και συγκριβάζαν τον Ολυμπιακό να παίζει στις 12, θυμάμαι. Εκεί που ήταν οι συγγενείς και οι φίλοι, δεν πηγαίναν μόνο οι συγγενείς. Ούτε οι φίλοι δεν πηγαίνανε. Μπορούν να το κάνουν και έτσι, δεν είναι... Αυτοί νομίζουν ότι η Ελλάδα είναι Ισπανία, Αμερική και... Εντάξει. Να είστε πάνε... καλά. Ψηλά γράμματα αυτά στη χώρα που ζεις. Καλό βράδυ, γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Ατομικό για τον Όσο και Μπάσα. Στη σημερινή προπόνηση, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Άμα το όσο συνεχίσει έτσι, νομίζω ότι δεν θα υπολογίζεται για το ερχόμενο Σάββατο. Αν χάσει και την αυριανή, θα πας σε άλλες επιλογές και σε άλλες λύσεις, όπως έκανε σε κόντρα στον Όφη. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Αυτός που μιλούσα την προηγουμένως σας έδωσε μυαλό τώρα, έτσι. Τι μας έδωσε? Τι μας έδωσε? Ναι, σας έδωσε μυαλό. Μυαλό? Ναι. Τι γνώμη του κατέθεσε? Η σύντηση που έκανε είχε μυαλό πολύ αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ίσως είναι από τους λίγους που υπάρχουν ακόμα και θυμούνται τον Άρη πρωταθλητή τελευταία χρονιά. Το 46 δηλαδή. Από το 46. Πόσο χρόνο είστε τώρα? Η ηλικία σας? Εγώ είμαι 88 χρονών. 88? Μακάρι να φτάσουμε τα χρόνια σας. Λοιπόν, έχω πέντε γενναίες παιδιά που ακολουθούν τον Άρη. Ναι. Ναι. Θα σας κάνω ένα παράπονο. Ναι. Μπορείτε να μιλάτε για τον Άρη, αλλά αυτό το τραγούδι που βάζετε, ρε παιδιά, ναι, δεν υπάρχει κάποιος αριανός ή αυτοί οι άνθρωποι που σας θέλουν να κάνετε διαφημίσεις τα προϊόντα τους να κάνουν παράπονο? Τι το βάζετε αυτό το τραγούδι? Ποιο τραγούδι? Μια μαλακή με το το ξένο. Ναι. Το χαλί. Τα λέω, τα λέω, κύριε μου, τα λέω. Τα λέω. Σας άρεσε. Μόνο Μποέμις πρέπει να παίζει. Σας άρεσε. Άκου από τον άνθρωπο τώρα. Σας άρεσε το προηγούμενο χαλί που είχαμε. Πείτε μου λίγο το όνομά σας. Τάσος. Κύριε Τάσο, έχετε δίκιο 100%. Λοιπόν, είμαι από την Κατερίνη, μαζεύομαστε 30 άνθρωποι να ακούσουμε. Ναι. All about Άρης. Και μόλις βάζετε αυτό το πράγμα, διαλύονται. All about Άρης. All about Άρης να ακούτε. Ναι, αυτό θέλουμε να ακούσουμε. Ακούστε τι θα βάλουμε, βάλε. Του χαλί. Δεν θέλουμε να ακούσουμε το χαλί. Σωστό. Ποιο είναι το χαλί, ρε? Μα εμάς θέλετε. Ενώ θέλετε αυτό. Πες τον Παπαδόπουλο, ας πάρουμε ένα κεμετζέ και να παίζουμε το κεμετζέ όλη την ημέρα. Α, έτσι. Άρα, μπράβο. Έτσι είναι. Να θυμηθούμε και τα νιάτα μας, ρε. Άντε, Γιαννάρα. Να θυμηθούμε και τα νιάτα μας. Έτσι. Άρη γλυκιά μου, μπράβο, ομάδα μεγάλη, όλοι εσένα φοβούνται. Έτσι, ευχαριστούμε κύριε Τάσο, να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Έτσι. Το ξέρουν, το λοπού Παπαδόπουλε. Πιο δυνατή. Ό,τι παίζει και στο Βικελίδης. Ένας δεν εκφράζει το σύνολο. Άρη, Άρη, εσύ είσαι το καμαρί. Άρη, Άρη, ομάδα. Τα έχουμε πει αυτά. Βάλε το κιμετζέ. Το κιμετζέ. Έχω και βήχα 10 μέρες. Καραμέλιτσες. Παίρνω, ναι. Σιροπάκι. Εδώ ένας, ο 353 λέει, εγώ είμαι με τον Νίκο σχετικά με το χάλι. Βάλε πάλι το κιμετζέ. Όχι εμένα, βάλε το κιμετζέ. Βάλε το κιμετζέ τώρα. Βασίλη μου, 353. Δεν θες να υποστείς μείωση της αποδοχής σου. 353. Αύξηση με εμένα θα πάρεις. Εδώ με αυτόν θα πάρεις μόνο μείωση. Θα υποταχθείς το κεφάλαιο. Αυτός είσαι. Ναι, θα υποταχθείς το κεφάλαιο. Και εγώ με το κεφάλαιο θα πήγαινα, Βασίλη μου, να ξέρεις. Όχι, εσύ πες. Βάλε το κιμετζέ. Όχι, το παίρνω πάνω μου. Όχι, με κιμετζέδες δεν με πάρεις πάνω σου. Λοιπόν. Μπράβο 353. Μια μέρα θα κάνω μια εκπομπή, δύο ώρες, γκάλοπ, τι χάλι θέλετε. Το δικό μου ή αυτού νου. Είναι ένας ύμνος που είναι για ειδικές περιστάσεις. Είτε για το γήπεδο, είτε για ειδικές συζητήσεις που κάνουμε. Όποτε ακούω εγώ αυτό, μου σηκώνεται η αριανή ψυχολογία. Θα ακούγεται κάθε μέρα. Ο ταξιτζής τώρα στην Τζιμισκή το έχει βάλει τέρμα. Πιθανό. Το άλλο που βάζεις εσύ,
ακούγεται και στο Ζαγόρα και στον Γκόλκα και στον Ασλαμά και σε όλους. Μόνο Άρης, τέλος. Καμία σχέση είναι εμείς. Άι, Ταριανάρα. Θες να βάλεις και τον άλλο τον ύμνο. Πώς το λέγανε το κοιτό. Βάλε Μάκη Νάτσι το... Το Γίγαετέ. Γίγαετέ. Εκείνος μ' άρεσε. Ναι, πιο πολύ με το αυτό. Τι. Εκείνος μ' άρεσε πιο πολύ. Εκείνος είναι πιο... Ναι. Εκείνος είναι ο ύμνος. Πώς δεν είναι ο ύμνος του Άρη. Ναι, ο πρώτος ήταν εκείνος, ναι. Απλά να φέρει μια λέξη μέσα που κάνει τζιζ, γι' αυτό είναι λίγο. Το αετέ. Ο αετός ο πραγματικός Θεσσαλονίκης, ο Άρης είναι. Τώρα επειδή ήταν κάποιοι και το καπηλεύτηκαν, εντάξει, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Μεταλλαγμένοι. Τι. Μεταλλαγμένοι είναι, ρε. Μεταλλαγμένοι. Ντροπή. Επόμενος φίλος ακροατής, παρακαλώ. Χαίρετε. Αυτό το είναι τραγούδι, δεν είναι ύμνος του Άρη. Το είπαμε αυτό τώρα εδώ, αυτό δεν λέγαμε. Τι μας λέει ο Νικολάκης. Ο Νικολάκης, καλά τα λέτε κυρία μου. Δεν είναι ύμνος, αυτό είναι ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι. Που έχει ο Άρης. Έτσι. Έχει καθιερωθεί ως ύμνος. Ελπίζω όσοι σας παίρνουν τηλέφωνο από τη Focus να πείτε, γιατί παίρνει η Focus τελευταία πολύ 55 με 70. Να παίρνει να λέτε ότι είμαστε, ακούμε όλα από ο Άρης. Ναι. Βάλτε και κανένα ποιο θέλετε, Τσιτσάνι. Του Τσιτσάνι. Γιατί, να έχετε η Χαλιένα για το τραγούδι του Τσιτσάνι, ρε παιδιά. Μην μου χαλάτε θα μας τον πάρουν και αυτόν οι άλλοι θα μας τον πάρουν. Ο Τσιτσάνι είναι Αριανός, είναι γνωστό, το έχει πει και το έχει δηλώσει. Δεν μπορώ να το αλλάξω. Μπορεί, αλλά και αυτόν θα τον καπελέψουν. Έχουν το Διονύση μακρύ αυτοί, δεν χρειάζονται τον Τσιτσάνι. Τέλος πάντων, άντε καλά. Να είστε καλά. Άντε, ο καθένας με το μουσικό του επίπεδο. Έτσι. Άντε, γεια, γεια. Μπράβο, μπράβο. Ο λαός δικαιώνει ο λαός. Πού είστε, εγώ και Γαεντέ. Η δική μου, πού είστε, επόμενος. Παιδιά, να βγείτε λίγο να ρεφάρετε. Πού είστε, η δική του. Πού είστε, η δική μου, καλησπέρα. Πού είστε, η δική του. Χαίρετε. Λοιπόν. Ναι. Δευτερολογώ για να πω λίγο κάτι. Για το χαλί. Ο Άρης, ο Άρης ναι. Έχει, είναι η μόνη ομάδα που έχει ύμνο. Όλοι έχουν τραγούδια. Ναι. Κάτω, Άρη γλυκιά μου, ομάδα ναι. Μεγάλη. Όλοι έχουν τραγούδια. Ναι. Ναι. Ο Άρης έχει ύμνο. Και ο ύμνος του Άρη δεν είναι τώρα. Είναι από το 1917-18 πότε είναι. Και μάλιστα χοροδία, δηλαδή με όχι τραγουδά ένα άτομο. Ολόκληρη χοροδία τραγουδούσε τον ύμνο του Άρη. Αν βρείτε εσείς άλλον ύμνο, ναι. Ύμνο, κανονικό ύμνο, είναι, δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα. Δηλαδή ο τέτοιος έχει τον... Το Βογιατζή ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ έχει τον Μίμη, γιατί ο Μίμης θα πάει ο τραγουδάει σπάστε τα δοκάρια. Ο πρώτος ελληνικά ύμνος του που υπάρχει λέει μελοποιήθηκε το 1946 από τον Γιώργο Μουζάκη. Το Άρης 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 νικητής προχωρείς πάντα μπρος, το Γίγα ΕΤΕ. Ναι. Ναι, είναι ο πρώτος ύμνος και δεν υπάρχει άλλος ύμνος, παιδιά, όλα τα άλλα είναι τραγούδια. Ναι. Και με τζέδες μέσα, με κριτικές λίρες μέσα, με λαούς μέσα. Και αυτό του Ολυμπιακού έγινε επί Ιωαννίδη. Αυτός εδώ ύμνος, Ιωαννίδης. Ποιος είναι. Όταν ο Ιωαννίδης κατέβηκε κάτω και σου λέει ρε που είναι κατάδια να μην έρχεται ύμνο ο Ολυμπιακός. Αυτά, αρία. Όχι ρε, το αρία της Μακεδονίας στο καμάρι. Βάζει ένα, βάζει δύο, βάζει... Ναι. Αυτό είναι. Αυτό έτσι, εδώ είναι ναι. Άλλο, ναι. Αρία. Φτιαχτήκατε, Μακεδονίας, είσαι το καμάρι. Ναι, όταν είμαστε στα μάξι να πούμε και δεν έχουμε πελάτες, γιατί συνήθως δεν έχουμε. Ναι. Ό,τι θέλουμε και να ακούμε ό,τι θέλουμε. Στηρίξτε την πλεφιλία, ρε παιδιά, στηρίξτε λίγο δηλαδή. Εντάξει, παίρνετε όλοι τα πατίνια. Παίρνετε όλοι τα πατίνια τώρα. Θα γίνει εισαγγελική έρευνα κατά πατίνια. Ποια πατίνια. Αυτά που έχουν βγει που είναι τώρα μόδα τελευταία στην πόλη. Καλά ρε φίλε, εδώ πέρα είμαι Εγνατία στο Βατζάρι. Ναι. Και πάω να περάσω ευθεία ρε παιδί μου, ναι. Από τη Δωδεκανή Σοφία Εγνατία. Ναι. Και έρχεται ο άλλος από πάνω. Ωρε κάτι πατίνια. Καραολή Δημητρίου. Ωρε τα πατίνια. Κάτι άλλο. Κολλήνα προς τα κάτω στη Δωδεκανή σου. Πού πάνε ρε φίλε του λέω. Μου έκανε και το χέρι. Ούτε κόκ ούτε τίποτα έχουν αυτοί. Όπως θέλουν. Έλα ρε πατίνι. Άντε κλείσε. Τίποτα. Και να πεις ότι είναι φτηνό. Ανάκριβο είναι. Είναι, σχετικά είναι. Δηλαδή ένα ευρώ λέει να το ξεκλειδώσεις. Ναι, και μετά είναι 15 λεπτά, 15 λεπτά το λεπτό. Ναι. Δηλαδή θα κάνεις μισή ώρα, πληρώσεις 4,5 ευρώ και ένα ευρώ που έδωσες να πούμε για το... Για να το ξεκλειδώσεις, 5,5 ευρώ σε μισή ώρα. Εγώ θέλω τόσα κάθε μέρα για να πάω και να έρθω την Περαία.
Με το αμάξι. Παρακαλώ, ρε φίλε, έλεος. Σε παρακαλώ, απόψε. Να έγινε. Να σε καλά, γιατί έχουμε κι άλλους. Μόδα είναι και αυτό, ρε φίλε. Μόδα είναι, μόδα. Λοιπόν, ναι. Νίκε σε όλα. Έτσι. Τα πάντα. Έτσι. Αδραστήριο, όπως είπαμε. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο. Να σε καλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Χαίρετε. Εγώ είμαι, έτσι. Ναι, ναι. Ναι, με αφορμή τον προηγούμενο τον παππού που πήρε από Κατερίνη. Από Κατερίνη δεν έχει πάρει. Ναι, ναι, από Κατερίνη είπε. Ναι, και εγώ από Κατερίνη παίρνω. Έχουμε ξαναμιλήσει, Αντώνης από Κατερίνη, έχουμε ξαναμιλήσει με τον Χρήστα στην τον Νίκο. Ναι. Ήθελα να σου πω, Χρήστα, αν μπορείς να σε στείλω στο Facebook τίποτα ένα αίτημα. Έτοιμα. Να σε στείλω στο Messenger, τέλος πάντων, ένα βίντεο. Ναι. Επειδή έχεις και εσύ τρέλα, ρε παιδάκι μου, ναι. Να δεις λίγο με αφορμή ένα βίντεο. Μεταφορά, έλειπα στη δουλειά, έφυγε η γυναίκα, μου λέει, γύρνα μου λέει γρήγορα γιατί θα φύγει στη δουλειά. Φεύγει, τώρα που πήγαινα κι εγώ, τέλος πάντων και πάω σπίτι και ακούω απ' έξω τώρα, σκριλίγουμε την πόρτα, λέω αμάν ξύπνησα να έχω φασαρία ιστορία. Και μπαίνω μέσα και με το που ξεκλειδώνω, ακούω τέλος πάντων και βγάζω το βίντεο και τραβάω. Και θέλω να σου στείλω να το δεις. Που ξεκλειδώνεις από τι, την πόρτα? Ξεκλειδώνω την πόρτα, ρε παιδάκι, μου ακούω εγώ τον ήχο μέσα τώρα. Ναι. Τα μωρά, τέρμα η τηλεόραση. Α, ο ήχος, ναι, τέρμα, να το στείλει. Στείλ το. Στο. Του όπου στο σπίτι μέσα. Στο Τσαλτίδης Χρύσανθος στα αγγλικά. Όχι το μπε, το χωρίς μπε. Έχει ναι. Τσαλτίδης Χρύσανθος και Τσαλτίδης Χρύσανθος μπε. Στο Τσαλτίδης Χρύσανθος, στείλ το. Στο Messenger, έτσι. Ναι, ναι. Εντάξει. Έγινε. Να είσαι καλά. Νίκη. Έτσι. Πάμε στον επόμενο. Όχι, δεν πάμε στον επόμενο. Το βρήκε στον Κίγαντα ΕΤΕ. Ένα μπράβο. Αυτό είναι ο ύμνος. Άρης, 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 νικητής προχωρεί πανταπλός. Άρης, 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 και στο διάβα του σκύλου ελεκτρός. Άρης, 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 και στο διάβα του σκύλου ελεκτρός. Άρης, 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 νικητής προχωρεί πανταπλός. Γίγαντα ΕΤΕ. Γιατί είναι ο ρίτσινα λαϊτός, ρε. Άσε να τα ακούσω. Μια. Στεφάνια. Δε θα την πάρει. Αυτός παίζει στο παλέ πολύ. Μακεδόνα Άρη. Πού να ξέρεις ότι μετά από 100 χρόνια θα βρεθεί ο Βόρειο Μακεδόνας. Πάμε στον επόμενο φίλο. Τελευταίος κιόλας. Ναι. Ελάτε παιδιά. Πού να έρθουμε. Λοιπόν, είναι πιασμένος ο λαιμός μου και δεν μπορώ να μιλήσω. Πιασμένος είμαι. Ναι, κι εγώ. Λοιπόν, θα σας πω ένα καταπληκτικό γεγονός. Ναι. Καταρχήν βλέπουμε ότι ακούτε πολύ μεγάλη σε ηλικία άνθρωποι και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Δεν είμαι μεγάλος, λίγο πιο μεγάλος από εσένα είμαι. Πόσο είμαι, είσαι δηλαδή. Είναι ο λαιμός μου έτσι. Α, εντάξει. Πόσο είσαι δηλαδή. Λοιπόν, άκου να δεις. Ναι. Βγήκα έξω από τη δουλειά να πάω να ψωνίσω κάτι. Ναι. Και στο γυρισμό σταματάω σε ένα περίπτερο. Μάλιστα. Και να διαβάσω τις εφημερίδες. Ναι. Αυτού από τη Λίμνο πώς τον λέγανε μόνο την εφημερίδα. Σαράντη Πανταζή. Μπράβο, Σαράντης. Λοιπόν, είχε ένα ποίημα αυτό στην πρώτη πριν σελίδα. Έχει 15 χρόνια που έκλεισε η εφημερίδα το μεταξύ. Λιγότερο. Ναι, πάμε παρακάτω. Η αθλητική, ναι, ωραία. Λοιπόν, πήγε να κατέβω να ξαναπώ, πάω στη δουλειά μου. Ναι, λοιπόν. Πες γρήγορα, ένα λεπτό έχει μείνει. Ωραία, πολύ κρύωμα. Ναι, ναι, έχω αρπάξει γερά. Ναι. Λοιπόν, εκεί που διάβαζα το ποίημα έρχεται μια γιαγιά. Ναι. Φοβερό πράγμα. Ναι. Λέει, μου είναι που το διάβαζα, λέει, εγώ το έγραψα. Ναι. Λέω αλήθεια, λέει αλήθεια. Πάω μέσα, να μην σου πω, θα καταλάβεις εσύ. Βρίσκω τον Λάκη, τον Ιωαννίδη. Ναι. Ρε Λάκη, λέω αυτό και αυτό έγινε. Λέει, η γιαγιά λέει είναι δίπλα μου κάθεται. Την ήξερε. Μ' ακούς? Ναι. Δίπλα, λέει, τη ξέρω τη γιαγιά, λέει, δίπλα μου κάθεται. Περνάει μια εβδομάδα, έρχεται, μου λέει ο Λάκης, πέθανε η γιαγιά, λέει. Φοβερό πράγμα. Αλλά ένα, πρέπει να μελοποιήθηκε αυτό, φοβερό στίχος, δεν το θυμάμαι τώρα. Με τη γιαγιά. Φοβερό στίχος, Χρυσάνθε. Ναι. Άντε, χαιρετώ, γεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακολουθεί ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Εμείς θα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά. Καλά, ο Ματζιούκης. Καλά τα λέω στον ακούω. Δεν έχει ωραία πράγματα να πει βέβαια για την ομάδα, τώρα εντάξει. Καλά τα λέει. Τι εννοείς δεν έχει ωραία πράγματα? Γιατί δεν πάει καλά. Γιατί ο Τόμ Παπαδόπουλος δεν έχει αναλάβει το έργο.
Ο Τόν Παπαδόπουλος, ο οποίος έπρεπε να φύγει ο Καρυπίδης και να έρθει ο Τόν Παπαδόπουλος, ο οποίος έχει πολλά λεφτά από την Αμερική και δεν ξέρει τι έχει κτλ. Που λέγανε κάποιοι. Και 100 εκατομμύρια, 60 εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια και άφραγε Καρυπίδη. Δεν τα λέγανε αυτά. Κατσόβαλες, ναι, αλλά τα 10 χιλιάρικα για τον Λουκίνα. Λουκινάρα. 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 Άρα. Λουκινάρα. Λοιπόν, να είστε καλά, τα λέμε και πάλι αύριο.